Παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει? Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε? Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Στη δικιά μας γειτονιά είναι το όνειρο μας λουλούδι, ποτισμένο με φιλιά. Κι όπως μπαίνει ένα τραγούδι, ήρθα μ' άλλη μια φορά. Στήσαμε χορό, βρήκαμε παινιά, ήρθαμε να πιούμε στη δικιά μας ρε παιδιά. Κόντρα στο καιρό, σαν φιλιαθεριά, κάποιον ταπεινό θα τραγουδάμε βασιλιά. Κι η ψυχή θα βρίσκει γιατριά στη δικιά μας ρε παιδιά. Στη δικιά μας ρε παιδιά. Κι όπως μένει ένα τραγούδι, μείναμε άλλη μια φορά. Στήσαμε χορό, βρήκαμε παινιά, κι ήρθαμε να πιούμε στην υγειά μας ρε παιδιά. Κόντρα στο καιρό, σαν κλειαθριά, κάποιον ταπεινό θα έχουμε κάνει βασιλιά. Κι η ψυχή θα βρίσκει γιατριά στην υγειά μας ρε παιδιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Και μουσικές
Μερσί, χαΐνιδες, μερσί και γαλλικά ευχαριστώ. Αύριο σας πληρώνουμε γιατί δεν έχουμε ψηλά απάνω μας, ούτε και χοντρά στο σπίτι. Κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, καλησπέρα σας, πέρα για πέρα. Σήμερα η παράστασή μας είναι ο Καραγκιόζης στην υγειά μας. Ωρε μανούλα μου, θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Παρουσίασε και εσύ το έργο. Τι να πω, αμπάκο μου. Γεια μίλα, καρδούλα μου. Τι να πω, σηκωτάκι μου. Να πεις, κυρίες μου, κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είμαστε στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου στην υγειά μας. Εγώ αντά από όλα αυτά, 10 κατσαρόλες κουβέντες, μια χαψά τις έκανες. Πες τα, παιδί μου, για να με ρεζίλει. Θα στα λέω εγώ. Λοιπόν, κυρίες, κυρίες, νημόσυνα, ψιλίτουργα, στην οργία από εκεί. Κύριοι, κύριοι και παιδάκια. Και παϊδάκια. Σήμερα θα παρακολουθήσετε. Σήμερα θα παρακολουθήσετε μία ωραία εκπομπή. Ωραίο κουμπί. Ο Καραγκιόζης στην υγειά μας. Ο Καραγκιόζης στην υγειά μας. Στο φίλο μας τον Σπύρο τον Παπαδόπουλο. Στο φίλο μας τον Σπύρο τον Παπαδόπουλο. Είδες τι ωραία που το είπες. Είδες τι ωραία που το είπες. Εσένα μιλάω, παιδάκι μου. Εσένα μιλάω, παιδάκι μου. Ρε, ξύπνα, ξύπνα. Α, θα μας καθυστερήσει και έχουν ετοιμάσει το φαΐ. Κάτσε να πάμε για να παρουσιάσει και ο κύριος Σπύρος την εκπομπή. Έλα να μας δώσει και να φάμε. Έχουμε ωραίο φαΐ. Μακαρόνια στη σούλα, έλα μέσα γρήγορα. Και το κακό είναι ότι θα υπάρχουν κάποιοι από τους παριστάμενους που δεν έχουν δει Καραγκιόζη ποτέ στη ζωή τους. Πολύ καλησπέρα σας. Χαΐνης είναι αραβικής προέλευσης λέξη και στην περίοδο της τουρκοκρατίας στην Κρήτη λεγόταν ο Φυγόδικος στα βουνά, ο αντάρτης, ο αντίστοιχος κλέφτης. Για υπαραστατικούς λόγους λοιπόν, αυτός που έπαιρνε τα βουνά. Δεν είναι ευρέως γνωστό το τι σημαίνει χαΐνιδες, δεν το ξέραμε. Εδώ και μερικά χρόνια όμως ακούμε χαΐνιδες, χαΐνιδες, χαΐνιδες. Χαΐνιδες ακούμε και χαΐνιδες δεν βλέπουμε βεβαίως, διότι έχουν επιλέξει και αυτοί το δικό τους αντάρτικο, τα δικά τους βουνά και υπερασπίζονται το αυτονόητο, δηλαδή την τέχνη τους. Δηλαδή τη μουσική τους, τους στίχους τους, την παρέα τους, την πατρίδα της καρδιάς τους, όπως τους αρέσει να λένε. Και άμα ασχολείσαι με τη δουλειά σου φανατικά, που καιρός για τα ραντατζούμ, για τηλεοπτικά τα ραντατζούμ, για τυμπανοκρουσίες και φανφάρες και όλα αυτά. Μεγάλη μας χαρά και τιμή μας λοιπόν που απόψε, εκτός θα τους ακούσουμε, θα τους δούμε κιόλας, είναι μαζί μας τα παιδιά αυτά, να τα γνωρίσουμε, να δούμε τι είναι αυτοί οι χαΐνιδες και ποιοι είναι. Ποιος ξέρει πότε θα τους ξαναδούμε έτσι που σπαίνουν τα βουνά, στην επόμενη έκλειψη ίσως. Πάντως έτσι κι αλλιώς η μουσική δεν είναι για να την βλέψεις, είναι για να την ακούς. Απόψε έχουμε την τιμή λοιπόν να έχουμε αυτούς τους άτακτους, τους 7 άτακτους μαζί μας. Να δούμε τι άλλο κάνουν και πώς με τόσο φανατισμό υπερασπίζονται αυτό που είπαμε στην αρχή, το αυτονόητο. Πριν να τους γνωρίσουμε, να γνωρίσουμε το μπαμπάκο και το γιο του. Το Καραγκιόζη και το Κολυμπήρι μαζί. Καλησπέρα, Άθο. Καλησπέρα. Άθος Δανέλης. Λοιπόν, εννοούσα αυτό που μπορεί να ρωτήσουμε κάποια πιτσιρίκια μετά και να πούνε ότι πρώτη φορά βλέπουν Καραγκιόζη. Γίνεται και αυτό. Μου έχει συμβεί. Δηλαδή, ρώτησα τη μετρητή, ρώτησα κάποιου νέου ανθρώπου, ο Μπερντέ τι είναι, του Καραγκιόζη και ποιο Μπερντέ, ποιο Καραγκιόζη. Δεν το ξέρουμε. Υπήρξε μια κοιλιά από το σπαθάρι και μετά, Ναι. Ανάμεσα στους πολύ παλιούς και σε εμάς είναι 2-3 που είναι διάμεση ηλικία. Ήρθαμε εμείς μετά που είμαστε. Πάντως τώρα το βγάζετε έξω, έτσι. Προσπαθούμε. Ναι. Και τα παιδιά τώρα τον ανακαλύπτουν, ναι. Και τον αγαπάνε. Είσαι πάρα πολύ καλός. Όχι γιατί είσαι εδώ. Τα αγαπάω αυτό που κάνω και το σέβομαι. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Με αυτούς τους παλιανθρώπους εδώ πώς έμπλεξες. Εσύ φαίνεσαι καλός άνθρωπος. Να. Εδώ ο κύριος Αποστολάκης έγραψε ένα έργο εδώ και 2-3 χρόνια. Το λέγαμε να το κάνουμε, το φτιάξαμε στο τέλος και είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε και με τους υπόλοιπους και γίναμε αδέρφια. Έχει το τίτλο, ρε Άθο. Το τίτλο του έργου. Το Καραγκιόζη στην Eurovision, ωραία, να κάνουμε. Ναι, βέβαια. Το Καραγκιόζη στην Eurovision. Ναι. Α, και μπορεί να το πάρουμε και όπως θέλουμε αυτό. Καλό, καλό. Πολύ καλό. Είναι δύσιμος τουλάχιστον ο τίτλος. Πολύσιμος. Καλησπέρα λοιπόν, αγαπημένη μου. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Καλησπέρα, Σπύρο. Κάνε μας μια γρήγορη, να ξέρουμε με ποιους μιλάμε. Είναι η Μαρία Ικώτη. Καλησπέρα, Μαράκη. Θα μας τραγουδήσει, θα παίξει κουτάλια και ζήλια. Είναι ο Περικλής ο Τσουκαλάς. Γεια σου, Περικλή. Θα τραγουδήσει, θα παίξει ούτη και ραμπάπ. Είναι ο Αλέξης ο Νόνης. Καλησπέρα, Αλέξη. Παίζει κρουστά. Νταούλια, Καχών, Νταφ. Ο Δημήτρης ο Ζακαριουδάκης. Γεια σου, Δημήτρη. Θα τραγουδήσει, θα παίξει κιθάρα. Ο Αντώνης ο Σκαμνάκης. Γεια σου, Αντώνη. Θα παίξει κοντραμπάσο. Και ο Γιώργος ο Μανολάκης θα τραγουδήσει, θα παίξει λαούτο, μπουζούκι και μαντολίνο. Δεν μου λέτε, ρε παλιανθρώποι, πώς βρεθήκατε, για πότε πρωτοβρεθήκατε για πρώτη φορά. Πόσα χρόνια είστε, παρεούλα.
Το συγκρότημα έχει 17 χρόνια ζωής, αλλά άλλοι είναι παλιότερα μέλη και άλλοι νεότερα. Στην πορεία δηλαδή, πως κάθε ζωντανός οργανισμός εξελίσσεται και ανανεώνει τα κύτταρά του, ακριβώς έτσι το συγκρότημα. Και θα μπορούσατε να οριοθετήσετε, να χαρακτηρίσετε, να οριοθετήσετε την περιοχή, τη μουσική περιοχή που κινείστε? Ή να χαρακτηρίσετε. Αχαρακτηρίστε. Είστε αχαρακτήριστοι γενικώς. Γενικά το να βάζουμε ταμπέλες οι μουσικές δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνει μια κοινωνία που δημιουργεί. Αυτό το κάνει όταν είναι στάσιμη και ψάχνει να βρει τα κομμάτια που θα πιαστεί. Κανείς δηλαδή παραδοσιακός μουσικός, παιδιά, δεν ήξερε ότι ήταν παραδοσιακός. Έτσι ακριβώς. Και ιστορικά, αν το πάρετε και ιστορικά, κανείς Βυζαντινός δεν ήξερε ότι είναι Βυζαντινός. Το 17ο αιώνα τους ονομάσαμε έτσι. Μάλιστα, έτσι ακριβώς. Οπότε κολυμπάτε σε όλα τα νερά και στα διεθνή ύδατα ακόμα. Ναι, σήμερα δηλαδή, για παράδειγμα, δεν θα σας παίξουμε ένα αμυγός πρόγραμμα Χαΐνιδες. Μάλιστα. Θα σας παίξουμε τα δικές μας συνθέσεις, αλλά σήμερα, παιδιά, θα σας παίξουμε τραγούδια και σκοπούς από πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας και από εκτός συνόρων. Αντιμετωπίζουμε την κατάσταση σαν να είμαστε σε μια παρέα, γι' αυτό πιείτε, μην κάνετε τα κορόιδα. Έχει φέρει ρατσί, ε. Λοιπόν, θα παίξουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα γλεντιού, ταβέρνας, και με αφορμή αυτό θα καταδείξουμε και ορισμένους εμπνευσμένους συνθέτες από τον ελληνικό χώρο που αρέσουν σε κάποιους από εμάς πολύ, και εμείς οι υπόλοιποι πλαισιώνουμε με ό,τι ώρα να διαθέτουμε αυτές τις υπέροχες συνθέσεις. Έχω πολλά ράματα για την κούνα σας, γιατί σας έχω μελετήσει αρκετά αυτά που έχετε πει και αυτά που έχετε κάνει. Θα τα πούμε παρακάτω, γιατί τα ράματα αυτά για την κούνα σας που σας λέω είναι πράγματα πολύ ιδιαίτερα που σπανίζουν στην εποχή μας, και έτσι εγώ γουστάρω να τα λέμε για να συζητάμε. Να ξεκινήσουμε. Τι να μας πείτε? Ένα δικό μας τραγούδι. Πώς το λένε? Είχα μια αγάπη μια φορά. Ναι, δεν την έχεις πια? Το τραγούδι τα λέει. Α, ναι. Το τραγούδι δεν είναι δικά μας, παιδιά. Μου δίνεις το νούμερο του κινητού σου, μου δίνεις, παρακαλώ? Δεν έχω κινητό. Μήπως έχεις το αυτοκίνητο μέσα? Δεν ξέρω να οδηγώ αυτοκίνητο. Αυτοκίνητα δεν έχουνε, κινητά δεν έχουνε. Όχι όλοι. Ακίνητα επίσης, αλλά αυτά και δεν έχουμε. Πολεμιστές. Ρε παιδιά, ο άνθρωπος έχει τρεις βασικές. Χαΐνιδες δηλαδή, χαΐνιδες. Τρεις βασικές ανάγκες ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Έτσι, τρεις βασικές. Η τροφή, θέλει να φάει να μην ποθάνει. Η ένδυση, να ντυθεί να μην μπουντιάσει. Και η καλή επικοινωνία, τίποτα άλλο δεν θέλει. Στην επικοινωνία συμπεριλαμβάνουμε και το σεξ, έτσι. Πώς παρεξηγήσουνε. Εντάξει, πώς είναι. Το περίμενο. Το περίμενο. Το σεξ, ας πούμε, που αλλιώς, ας πούμε, στην Κρήτη ήταν τέτοιο, με την φοβερή επωνομασία Σύρεξέσυρε. Σύρεξέσυρε. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεσύρουμε σιγά. Έμοιαζε λίγο στη θλίψη μόνο με τη φτωχογειτονιά. Εκεί που η σκέψη αλλοπατεί σαν το φωνιά, για να τη δει απ' τη γωνιά πώς να ξεφύγω. Μοιάζουν οι δρόμοι μας παιδιά που συναντιούνται μέσα στη νύχτα και ραΐζουν τη σιωπή. Αίμα στα χείλη και στο βλέμμα στραπή, πες μου ποιο στόμα να τα πει και πώς ξεχνιούνται το όνειρο μικρέ. Σαν αυτό νωρίς, κάνε φυλακτό για να το φορείς. Ράψε δυο πουλιά με κλωστή κρίση, τον ανάμεγο ταλώνας εσύ. Thank you.
σε κόσμικη παράσταση θα αρχίσει. Και θα τα πούμε σαν δυο φίλοι καρδιακοί που σμίξανε κάποια θλιμμένη Κυριακή σε μια ταβέρνα ελληνική. Και έχουν μεθύσει άσπρο πουκάμισο θα βάλω απόψε πάλι να πέσει απάνω μου σαν ταύρος ο καιρός. Δώσε μου μάνα την ευχή να βγω γερός. Πόλεμος είναι και χορός και παραζάνι το όνειρο μικρή σαν καθόνωρης κάνε φυλακτό. Για να το φορείς γράψε δυο κορδιά με γνωστή κρίση όλα να με πω άλλο να σε εσύ. Για να το φορείς γράψε δυο πουλιά με γνωστή χρυσή τον ανάμε εγώ τ' άλλο να σε εσύ. Μπράβο. Ξέρετε, θέλω να σας πω ότι ακόμη και για ανθρώπους που δεν ξέρουν καλά τη δουλειά σας και επειδή μου αρέσει να λέω ψέματα, συμπεριλαμβάνομαι και εγώ σε αυτούς, έχω ακούσει σποραδικά, επειδή ακούω κρατικό ραδιόφωνο που σας παίζει αρκετά, κάποια από τις δουλειές σας, αλλά δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω τη δουλειά σας. Όμως, ακόμη και αυτοί που ελάχιστα ξέρουν για εσάς έχουν μια πολύ καλή αίσθηση ότι κάτι καλό συμβαίνει με εσάς. Κάτι πολύ καλό. Κάτι εξαιρετικό. Αυτό το τραγούδι ποιος το έγραψε, είναι δικό σας καταρχάς? Η στίχη ήταν καταπληκτική. Η στίχη και η μουσική είναι δικά μας. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν λέμε δικά μας, ας πούμε και στον κόσμο, δύο κουβέντες που μπορείς να ακούει κάθε μέρα, ότι οι παιδιά μην ακούτε τους στάρ που σας λένε ότι αυτά είναι δικά μας και όλα αυτά. Δικά μας εννοείται ότι είναι δικά σας, δηλαδή του απλού κόσμου. Ότι εσείς μας δίνετε την πρώτη ύλη. Τα τούβλα για να ξέρουμε ένα τραγούδι τα δίνετε εσείς. Εσείς μας δίνετε το συνέστημα που είναι το πιο ακριβό δώρο. Το πιο μεγάλο δώρο που μπορείτε να μας κάνετε στο συνέστημά σας. Και μετά να μας κρίνετε αν το διαχειριζόμαστε σωστά. Λοιπόν, τυπικά λοιπόν και μόνο λέμε ότι είναι δική μας η στίχη και η μουσική. Μάλιστα. Πάμε να γνωριστούμε, να δούμε ποιους άλλους έχουμε μαζί μας. Φέραμε 9 το πολύ απόψε εδώ. Πρώτον να τους ρωτήσουμε αν έχουν ξαναδεί καραγκιόζι και δεύτερον να χαρούν. Είναι μια εκπομπή περισσότερο ακουστική και λιγότερο τραγουδιστική. Εννοώ ότι θα μας υποχρεώσετε να σας ακούμε και λιγότερο να τραγουδάμε. Γιατί... Θα χορέψετε. Και θα χορέψουμε, αλλά ξέρετε. Δεν την γλιτώνετε. Ξέρετε, στην Ελλάδα το γλέντι το αντιλαμβανόμαστε κυρίως να πάω να ακούσω τραγούδια που τα ξέρω για να τραγουδήσω βασικά εγώ. Και σπανιότατα πάμε για να ακούσουμε. Προσφάτως είχα και μια τέτοια εμπειρία. Ο Παναγιώτης ο Καλατζόπουλος κάνει μια βραδιά στο. Όχι μια βραδιά, πήγα και τους είδα εγώ. Στο Γκαζάρτε και ήταν μια εκπληκτική παράσταση όπου ο κόσμος επιτέλους άκουγε και δεν μου βουλιάζαν τις σουξεδάρες. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πουλάτε πολύ. Και αυτό είναι. Τι να το πω, ότι είναι καλό ή ότι είναι λίγο ύποπτο? Πουλάτε πολύ, δεν πουλάτε? Ναι. Είμαστε ευτυχισμένοι, διότι είμαστε φτωχοί, αν και πουλάμε πολύ. Μπράβο. Γι' αυτό είμαστε ευτυχισμένοι. Το σημαντικό είναι να παραμένετε φτωχοί, αυτό είναι. Βέβαια, διότι τις ασυνείδητες αλήθειες του κόσμου, τις ασυνείδητες αλήθειες, τις ξέρουν κυρίως οι φτωχοί, οι τρελοί και οι γυναίκες, έτσι. Αν λοιπόν. Πλουτίσουμε, πάει να πει ότι το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που έχουν το συνέστημα το αγνοούμε. Έτσι. Μάλιστα. Διαλέγουμε.
Και έχουμε λοιπόν απόψε μαζί μας τη Μαρία Στεφυλοπάτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με τον Άθου τα είπαμε. Ναι. Καλώς μας ήρθες, Μαρία. Σας βρήκα. Μαρία είναι φίλη της εκπομπής και κάθε φορά που έρχεται πραγματικά κοσμεί την εκπομπή. Είναι ιδιαίτερων δυνατοτήτων τραγουδίστρια. Και επειδή έχει σπουδάσει και ηθοποιός, έχει ένα πολύ δικό της τρόπο και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό και την καλούμε όποτε μπορεί συχνά πυκνά. Ντρέπομαι, ναι. Είμαι πολύ ευτυχή σήμερα γιατί τους Χαΐνιδες τους ακούω από παλιά όταν κατέβαινα στην Κρήτη, γιατί είμαι κατά το ίμιση Κρητικιά. Λοιπόν, και είναι μια ιδιαίτερη βραδιά για μένα που μου δίνεται και ευκαιρία να τραγουδήσω και με τα παιδιά και κριτικό τραγούδι. Είναι κάτι συγκλονιστικό. Παναγιώτη, δεν είσαι κριτικός, ε. Από το σόι τη μητέρα μου. Α, έχεις. Παρόλο ότι είναι κοντά από τα Τρίκαλα Κορινθίας, το επώνυμο είναι Ψαράκης. Και από ό,τι έχουμε μαρτυρίες από τον παππού, πέρασαν πριν έναν 100 χρόνια, ας πούμε, απέναντι. Για ποιο λόγο δεν ξέρουμε. Αλλά υπάρχει κάτι, φιλέμα, υπάρχει, ναι. Κάτι υπάρχει που σε τρώει. Και εγώ με χαρά είμαι απόψε μαζί σας. Για άλλη μια φορά. Διπλή η χαρά για σένα και για τους Χαΐνιδες. Είμαστε συνοδοιπόροι, συναγωνιστές, έχουμε τα ίδια, πιστεύω, με τα παιδιά. Μόνο πως τούτη εδώ είναι πιο θαραλέη. Εγώ τραγουδώ μόνο τα παραδοσιακά αυτά που παρέλαβα και αν καταφέρω θα τα παραδώσω αύριο. Τούτη εδώ γράφουν τραγούδια σαν και τ' άλλα, σαν και εκείνα. Που αν δεν ξέρεις το ρεπερτόριο, γελιάσαι. Νομίζω ότι είναι όλα παραδοσιακά. Διαμάντια τραγούδια. Είναι διαμάντι, καλά, διαμάντι το παιδί, μια και το είπε, και είναι όντως, τον θεωρώ συνοδοιπόρο, υπερασπίζεται το παραδοσιακό τραγούδι με αυταπάρνηση. Και πολύ σπουδαίος τραγουδιστής. Μιλάμε σαν αλήπης τώρα, εντάξει. Ευχαριστώ. Πάμε στους συναδέλφους μου, στους ομοτεχνούς μου, γιατί εντάξει, δεν μπορώ να κάνω εκπομπές χωρίς τοπίους, δεν μου έρχεται. Ειρήνη, καλησπέρα, Ειρήνη Καζάκου. Καλησπέρα. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Για λέγε. Καραγκιόζη έχω δει, του ότι ο κύριος Πασάρης είναι γειτονάς μου και στο Μαρούσι επίσης έχουμε και ένα πολύ ωραίο μουσείο Καραγκιόζη. Ναι. Είναι εκπληκτικό μουσείο, πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Κρήτη, καμία σχέση με Κρήτη, όχι, αλλά με Μάνη. Ή ούτε Μάνη. Πελοποννήσια. Πελοποννήσια πού? Τον Πύργο. Πύργο. Όλη η οικογένεια. Ενώ η Εθνούλα. Αν έχω δει Καραγκιόζη, αν είμαι από την Κρήτη. Αν έχει δει Καραγκιόζη, καλά. Φυσικά και έχω δει. Έχει σοβαρά, έχει δει. Φυσικά μεγάλωσα με τον Καραγκιόζη. Ναι, μόνο μου. Μπράβο. Πού μεγάλωσε? Στον Πειραιά, όπου μένω. Εκεί είναι καλός. Και ναι, έβλεπα Καραγκιόζη. Μάλιστα. Και καλά, τώρα εσύ παίζει 3-4 ή μαζί με ένα. 4-3. Α, 3. Εντάξει, καλά. Θεή, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Είμαι από τη Μάνη. Καραγκιόζη έχεις δει? Έχω δει. Ναι. Ναι. Δεν είδες για πρώτη φορά απόψε? Όχι, όχι, δεν είδα πρώτη φορά. Δηλαδή το ξέρεις απόψε... το πολιτή, το ξέρεις τον Παρμαγιώργο, όλα. Χατζιαβάτη. Έχω δει, όχι πολύ, αλλά έχω δει. Μάλιστα. Αυτά, είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Είχα ακούσει για τους Χαΐνιδες, δεν ξέρω όμως πολλά, γιατί δεν τους έχω ακούσει να τραγουδάνε. Και είμαι χαρούμενη. Είναι κρύβονται, σου λέω, παίζουν Αντάρτικο αυτοί, παίζουν Αντάρτικο. Αυτούς πρέπει να ψάξουν για να τους βρεις. Αλλά ο ψάχνων βρίσκων. Ο κύριος Κώστας Φασουλάς, ένας εξαίρετος στιχουργός, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ομοτεχνοί του και αυτό είναι το σημαντικό, να λένε οι ομοτεχνοί σου για σένα καλά λόγια. Όπου είχαμε και μια ωραία εμπειρία από αυτή την εκπομπή εδώ. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα σε όλους. Τελικά η εκπομπή σου υποδίθεται για προξενήτρα. Δηλαδή, παίξαμε εδώ πέρα ένα τραγούδι με το Μάριο τον Δόκα. Α, νόμιζα ότι. Γιατί φεύγουν και μερικοί ζευγαρωμένοι από εδώ. Φεύγουν από εδώ. Κάνω τη βασιλιά του, κάνω πια. Για πες. Λοιπόν, ναι, με αφορμή λοιπόν αυτή την εκτέλεση του τραγουδιού εδώ πέρα, κάναμε δίσκο στο Βασίλη με τον Μάριο. Ο οποίος αυτή η ιδιαίτερη στιγμή στην εκπομπή που κάναμε του Δόκα που τραγούδισε ο Βασίλη ο Σκουλά. Πράγματι ιδιαίτερη, ναι. Ήταν πολύ φορτασμένη. Μα τρελάθηκε ο κόσμο με εκείνο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, τι γράμματα μας στείλαν, τι τηλέφωνα, τι email. Καλησπέρα, Βασίλειο, που και να είσαι καλά, εγώ. Και στο Μάριο, καλησπέρα. Άσπρο μαντήλι ανεμίζε
από χαρά πετούσε. Τη μοναξιά της κρεμίζε, την άβρα της σκορπούσε. Ανέβαινε ψηλά βούνα κι άρχιζε στην κορφή τους, κι όλα τα αστέρια του ουρανού τι θέλανε δική τους. Χάθηκε που πέταξε, που κίνησε, που πήγε. Όσους γνωστούς κι αρώτησα, κανένας δεν την είδε. Τόσο βαθιά με πληγώσες, φως μου στο πέρασμά σου, που νιώθω ακόμα στην ψυχή το κάθε άγγιγμά σου. Κάναμε δίσκο. Κάναμε δίσκο, τώρα κυκλοφορεί τις επόμενες μέρες. Θα περιέχει το συγκεκριμένο. Βέβαια, αφού είναι αυτό το τραγούδι, θα είναι ο οδηγός του ειδικού, ας πούμε. Πολύ χαίρομαι. Κάτι πολύ ιδιαίτερο πιστεύω, αλλά είναι φοβερό την ηθολογία που απόκτησε αυτό το τραγούδι με αφορμή αυτή την εκτέλεση εδώ πέρα. Ωραία είναι αυτά. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος θέλει άλλα πράγματα από αυτά που του προτείνουν τα μέσα. Ένα, γιατί το πλαστικό επιπλέει βέβαια και δεν αφήνει το από κάτω να αναπνεύσει, αλλά μόλις ανασύρει το πλαστικό ακριβώς, υπάρχει πολύ σπίτι. Κύριος Ηλίας Κατσούλης, θα συμφωνεί φαντάζομαι. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς μας ήρθατε. Καλησπέρα και στους ακροατές, στους θεατές. Χαίρομαι που είμαι σε μια εκπομπή αφιερωμένη στους Χαϊνίδες, γιατί είναι αγαπημένη μου και το ξέρουν και οι ίδιοι. Και ο Κώστας επίσης, ο οποίος είναι και κριτικός και γνωρίζει και τον Δημήτρη. Εγώ έχω να πω για τους Χαϊνίδες επιγραμματικά και αν χρειαστεί και παρακάτω. Του φέρει δώσει ευκαιρία ένα στίχο που έχει γράψει ο Δημήτρης Αποστολάκης και υπάρχει σε ένα CD του, σε ένα δίσκο του, που λέει τι είναι οι Χαϊνίδες, έναν ορισμό δηλαδή μέσα από δικό του στίχο. Λέει λοιπόν κάπου ο Δημήτρης: ένα τραγούδι για να ξεχάσεις και για να θυμηθείς όσα δεν είδες και έχεις ποθήσει και όσα ποτέ δεν θα δεις. Αυτό για μένα είναι οι Χαϊνίδες. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να πω και κάτι το οποίο ξέχασα. Με ρωτήσατε πρόσφατα στην Κρήτη ποιος κατά τη γνώμη μου είναι ο σημαντικότερος στίχος που έχει γραφτεί τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μου. Έτσι. Το στίχο αυτό τον έχει γράψει αυτός ο υπέροχος κύριος που λέγεται Δημήτρης Αποστολάκης. Ο υπέροχος κύριος. Ναι, yes. Θα σου το πω. Λέει: Θεέ μου, πόσο παράξενη είναι η δική μας τόπη, θυμμένο τα τραγούδια μας και γελαστοί οι άνθρωποι. Τι ωραίο, καταπληκτικό. Αυτό. Τι ωραίο. Και ένα από τα καλά. Ελένη Κρήτα, καλησπέρα. Συνεχίζουμε με εσένα, ξαμόδεκτο. Καλησπέρα. Κριτικά και δεν είσαι. Όχι, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχεις δει να υποθέσω. Μην με ρωτήσεις και εμένα, έχω δει Καραγκιόζη. Είμαι πολύ μεγαλύτερη από τα περισσότερα παιδιά εκεί. Βεβαίως έχω δει στα παιδικά μου χρόνια πολύ Καραγκιόζη. Τι μου κάνει. Μια χαρούλα. Μια χαρούλα. Η μισή είμαστε Κρητική και η μισή Πελοποννήσι, από ό,τι βλέπω. Όπου είσαι. Από τα Καλάβρητα και από το Αίγιο. Υπάρχει είμαστε πολύ όσμος έτσι κι αλλιώς. Ναι, και εγώ έχω πολύ συναισθηματικό δέσμα με την Κρήτη. Έχω πολλούς φίλους, έχω περάσει μεγάλα διαστήματα κατά καιρούς εκεί και έχω δουλέψει και στο ΔΠΘ της Κρήτης και την αγαπάω πολύ. Τρώω κριτικά, πίνω κριτικά και ακούω και κριτική μουσική. Και όλα. Και έχουμε να ακούσουμε όψε. Και έχουμε, ναι. Πολύ πράγμα. Και να πιούμε πολύ πράγμα. Τι πολύ πράγμα, 4 λίτρα έφερε, τι να κάνω 4 λίτρα. Αυτά είναι για 5 τραγούδια, Μίτσο, μετά θα κάνουμε. Δεν φτάνει μετά. Το δύσκολο δεν ήταν να τη φέρω με τη ρακή ή Σπύρο. Το δύσκολο ήταν να μην την πιούμε. Στον δρόμο. Κατερίνα Σαράνη, καλησπέρα. Κατερίνα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Είσαι κριτικάκι. Είμαι κριτικάκι. Από πού είσαι κριτικάκι.
Είμαι μισή από τη μαμά μου, είμαι από Χανιά. Το σπίτι μου, δηλαδή το πατρικό, είναι πλέον στα Χανιά. Και μισή από τη μεριά του μπαμπά μου, είμαι από Ηράκλειο. Του βαρβάρου Ηρακλείου. Πάσχα το έχει επαφέ, ναι, βεβαίως, πάω. Ασφαλώς, το Πάσχα ήμουν πάλι εκεί. Περνάω τέλεια στην Κρήτη. Του έχει ακούσει του κυρίου? Του έχω ακούσει, αλλά ποτέ σε ζωντανή. Ε, ναι, είναι ακριβοθόρητη. Ναι, είναι. Ακριβοθόρητη. Κώστας Φαλελάκης. Καλησπέρα, Κωστάκη. Καλησπέρα. Ήταν μου κάμψη. Καλά με. Καλά σε. Καλά σε. Από πού σε? Έχω όλες τις προϋποθέσεις για τη βραδιά. Και Καραγκιόζη έχω δει πολύ. Ναι. Και από την Κρήτη είμαι και έχω μεγαλώσει από εκεί. Από πού από την Κρήτη? Από το Ραβδούχα Κισάμου. Ραβδούχα Κισάμου. Καστέλι. Κοντά στο Καστέλι, απέστη. Και έφυγες μεγάλος από εκεί? Έφυγα από το χωριό στα 16 και από τα Χανιά στα 28. Α, την Κρήτη λέει μεγάλος, μάλιστα. Ναι, εκεί ξεκίνησα θέατρο με ένα σχήμα που δεν υπάρχει πια. Ναι. Το Χανιώτικο Θεατρικό Εργαστήρι που είχε φτιάξει η Ελπίδα Ιμπραουδάκη. Μπράβο. Α, δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει πια. Μάλιστα και η Κατερίνα βρέθηκε εκεί. Δηλαδή, εγώ ήμουνα πιο πολλά χρόνια. Ήρθε κάποια στιγμή και η Κατερίνα και από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησα και εγώ και έφτασα εδώ. Και σου εύχομαι να φτάσει ακόμα και όλοι. Αλλά ήθελα να πω ότι δεν τους είχα δει ποτέ. Τους έχω ακούσει πολύ, αλλά δεν τους είχα δει. Και είχα μια τεράστια περιέργεια να δω πώς είναι αυτοί οι παλαβιάριδες, οι οποίοι έχουν ένα ήχο που επαναφέρει το σωστό συνέστημα στο κριτικό τοπίο. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί μια κακώς εννοούμενη εξωστρέφεια πάνω στο κριτικό τραγούδι και στην κριτική αντίληψη, γενικά στη φτιαξιά την κριτική, η οποία απέχει πάρα πολύ. Οι Κρήτες είναι μελαγχολικοί, είναι εσωστρεφείς άνθρωποι, με χαρά, όπως είπε ο στίχος προηγούμενος. Ναι. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό τους περιγράφει. Εξαιρετικό. Πολύ καλά. Και στο βαθύτερο τους τοπίο. Στο μέσα. Ναι, και ναι. Αυτό το συνέστημα έχει ο ήχος τους και με βοηθάει και εμένα, γιατί εγώ την απόθυσα την παράδοση και την ξαναβρίσκω μέσα από αυτό τον ήχο. Μάλιστα. Δήμητρα Σαλτού, καλησπέρα. Καλή σας βρήκα. Η Δήμητρα και ο Γιώργος είναι ομόσταυλοι, δηλαδή ανήκουμε στο ίδιο κανάλι, στο κρατικό κανάλι. Τι κάνεις, Δημητρούλα? Καλά, μια χαρά. Με αρετή και τόλμη κάνεις? Με αρετή και τόλμη, ναι. Πόσα χρόνια του κάνεις? 3 χρόνια, πάμε για 4. Μάλιστα. Κάθε Κυριακή μεσημέρι είναι αυτό? Κάθε Κυριακή είναι στη 1:30 στην Ερτένα. Ναι. Καινούργια εκπομπή σχετικώς. Ναι. Πολύ καινούρια. Όχι, είναι η πρώτη εκπομπή που αν κάποιος τηλεθεατής είχε πάρει το τηλεκοντρόλ και άνοιξε τηλεόραση, θα είδε στον δέκτη. Επομένως, είναι η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που βγήκε. Και αδιάκοπα μέχρι τώρα. Σήμερα, βέβαια. Με τον Γιώργο Σιδέρη, το θρυλικό Γιώργο Σιδέρη. Με τον Γιώργο Σιδέρη, ναι, ο θρυλικός. Ναι. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα επιστρέφω. Ευχαριστώ, Γιώργο. Αν δεν είχαμε και εσένα. Ήταν παραγγελιάλη με αυτό. Ναι, βέβαια. Για πες μου, αδιαπτώτος λοιπόν από το 64 μέχρι σήμερα. Από το 64 έως σήμερα. Αδιαλείπτος στην ΕΡΤ προβάλλεται το έργο των ενόπλων δυνάμεων. Και κυρίως των οπλητών. Των οπλητών, αυτό είναι το φανταράκι. Το φανταράκι έχει τη σημασία, πάντα. Σε αυτό το σημείο, επειδή σε λίγο θα αρχίσουμε τους χορούς και μπορεί να προλάβουμε να στηθούμε, έχουμε τους αγαπημένους φίλους, είναι αγαπημένοι φίλοι της εκπομπής απόψε ο Σπύρος και ο Αδριανός μαζί μας. Και έχουμε και παιδιά και τους ευχαριστούμε που ήρθανε. Θα τους καμαρώσετε σε λίγο από τη σχολή Αλανταλούς. Λοιπόν, βεβαίως σεμνότατα και πολύ η σεμνότητα, κάποιοι λένε ότι είναι η αρετή των ηλιθίων και κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι η μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει. Επειδή λοιπόν με πολύ σεμνότητα μας είπατε και δείχνει αυτό τη δύναμή σας ότι δεν γράφουμε εμείς, ο κόσμος μας τα δίνει, και σωστό είναι αυτό. Δηλαδή η εμπειρία και η παράδοση και αυτά που έχει ακούσει κανείς του γεννάνε κάτι. Δεν ήρθε κανείς από τον Άρη και να κάτσει να γράψει κάτι για τη γη που δεν την ξέρει, ασφαλώς. Αλλά απ' την άλλη είναι σαν να έχεις και την αλφαβήτα χήμα μπροστά σου και να παίρνεις να βάζεις τα σωστά γράμματα στη σειρά. Επειδή λοιπόν είναι σπουδαίο αυτή η δουλειά που κάνετε, η στιχουργική λέω τώρα, αναφέρομαι στη στιχουργική, έχετε πάρει ποτέ στίχους από κάποιον άλλον ή μόνο δική σας δουλειά είναι? Ναι, γράφουμε εμείς τους στίχους κυρίως στα τραγούδια μας, αλλά έχουμε δανειστεί και στίχους άλλων, όπως του Κωστή του Φασουλά που είναι δίπλα σου, που τον ευχαριστούμε, θα το παίξουμε παρακάτω, το τραγούδι μας εμπιστεύτηκε. Και φυσικά περνώ να σας πω ότι νιώθω μεγάλη χαρά, όλοι μας δηλαδή, διότι νομίζω δύο κορυφαίοι στη Κουρίνια σήμερα μαζί μας, και ο Ηλίας ο Κασούλης και ο Κωστής Φασουλάς, να είναι καλά, μας κάνετε τιμή να έρθουν. Είναι αρέσουν κάτω στην Κρήτη, μην μιλάς, αρέσουν κάτω στην Κρήτη τα παιδιά, ειδικά στους νέους? Απίστευτα.
Πρέπει να σου πω ότι για πολλούς νέους, το ξέρω αυτό, αυτοί δεν το ομολογούν, οι Χαΐνιδες είναι πρότυπο. Έτσι. Παράγουν πολιτισμό. Και από τη στιγμή που παράγεις πολιτισμό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συγκινήσεις. Και ειδικά τους νέους, οι οποίοι είναι, έχουν αυτή τη δυνατή κεραία της σύλληψης των πραγμάτων των Αθηνών. Στην Κρήτη λοιπόν και όχι μόνο, οι Χαΐνιδες έχουν. Πώς να σου το πω τώρα. Ρεύμα, παιδί μου. Ναι, ναι, θανατηφόρο. Υπουδιάζουμε. Παράξτε πολιτισμό, λοιπόν. Παράξτε. Τι θα λοιπόν, παράξετε τώρα. Λοιπόν, θα παίξουμε λοιπόν τώρα ένα σιγανό πεντοζάλι που θα πάει σε γρήγορο βέβαια από την Ανατολική Κρήτη. Ξέρετε, η Κρήτη είναι ήπειρος, έχει ενδοχώρα και παράλια. Θα αρχίσουμε λοιπόν τη μουσική μας περιήγηση. Σας παρακαλούμε να χορέψετε, κοπελιές και παλικάρια, ένα ωραίο σιγανό, να πούμε μερικές ωραίες ματινάδες.
Παιδιά, μην μπερδεύετε τη κυρατσί με το νερό. Πίνετε και λίγο νεράκι, ρε. Πίνετε και λίγο νεράκι. Α, στην υγεία μας. Γεια σας, παιδιά, να είστε καλά. Παιδιά, μόνο πως δεν έχουμε. Θα το ρίξουμε στο νερό μετά, διάκαλουμε. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσετε είναι τραγούδι που είναι δημιούργημα των βορείων παραλίων της Κρήτης. Ήταν τα παράλια που ήταν δεκτικά σε πυροές από τον Πειραιά και τη Σμύρνη και έτσι αναπτύχθηκε ένα νέο είδος τραγουδιού στα βόρεια παράλια που χαρακτηρίζεται ως ρεμπετοκριτικό, δεν είναι απολύτως σωστό, ή νταμπαχανιώτικα, που ούτε αυτό είναι σωστό, αλλά ένα από τα ωραιότερα δείγματα αυτής της κατηγορίας τραγουδιών είναι το «Όσο βαρούν τα σίδερα» που πρωτοηχογράφησε ένας μεγάλος μουσικός, ο Στέλιος Φουσταλιαράκης. Μαρία Σταφυλοπάτη, έλα το πεις. Συνεχίσουμε. Ξέρεις, πάντως το ωραίο είναι ότι επαναλαμβάνω ότι όλα τα παιδιά απόψε είναι, έχουν καραγκιόζη, πολύ σπουδαίο αυτό για την παρέα μας. Στον καθρέφτη. Για πες για το καραγκιόζη, τι κάνατε με τον Ανδρέου τώρα.
καλά, αλλά θα τα πούμε τώρα. Ε, πες μου! Λοιπόν, ο Ανδρέου κάνει ένα δίσκο, αναφέρεται στο αρχέτυπο του Καραγκιόζη, όπου έχουμε συνδράμει διάφορες στιχουργίες, ανάμεσα τους και εγώ. Ναι. Θες να σου πω τώρα... Ένα δίστιχο θέλω να μου πεις, ένα δίστιχο. Ναι, λέει στο ρεφρέν, το τραγούδι έχει τίτλο «Ιστορίες του παππού Καραγκιόζη», και λέει στο ρεφρέν, δεν τα αναφέρεται στα παιδιά, λέει «Δεν τα ξεγέλασες ποτέ, με δράκους και παλάτια, και αν ήσουν πίσω από τον Μπερντέ, τα κοίταζε στα μάτια». Αυτός είναι καλός, για τον Μπερντέ, είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός. Και πού μπορούμε να δούμε Καραγκιόζη, κύριε Άθο μας? Εκτός από τις παιδικές παραστάσεις που κάνουμε στα σχολιά και σε δήμους κτλ., κάθε Τετάρτη βράδυ στις 9.30 ώρα σε ένα χώρο στον Κεραμικό, που είναι ένας χώρος με πολλή δραστηριότητα. Στον Κρατήρα. Στον Κρατήρα. Είναι η Μάρθα Φριτζίλα με την ομάδα της, θέατρο και τραγούδι. Είναι η Συνεκβανών, είναι ο Καμίλο Μπετανκόρ, κάνει ακροβατικά, τάγκος. Έχουμε διάφορα. Πολυθέαμα λοιπόν. Πολύ, ναι. Και κάθε Τετάρτη βράδυ με ρακί, κρασάκι, με ζεδάκι. Παίζω Καραγκιόζη, αλλά παλαιά. Ρακί για να θυμάται, είπε. Άντε στην υγεία μας. Πώς συνεχίζουμε, κύριε Πρόξενε? Λοιπόν, από το ρεπετοκριτικό, λοιπόν, ατυχώς, ας πούμε, θα πάμε σε ένα τραγούδι που αγαπούμε όλοι, του Γιάννη του Παπαϊωάννου. Παλιότερα οι άνθρωποι επικοινωνούσαν, δηλαδή ο Μπάτης κατέβαινε στην Κρήτη, παίζανε με το Φουσταλιέρι. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου έχουν ηχογραφήσει με ένα πρωτομάστορα της Κρήτης, το Θανάση Κορδαλό, έχουν ηχογραφήσει μαζί το Φιλεντέμ. Και επίσης υπήρχε επικοινωνία μεταξύ πολλών μερών, αλλά αληθινή επικοινωνία, όχι επικοινωνία επειδή το επιτάσσει ένας μαγαζάτορας για να έχει κόσμο. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή νομίζουμε ότι η μουσική δεν έχει σύνορα, και ειδικά της Ανατολική Μεσογείου που είναι τροπική μουσική, θα περάσουμε σε ένα πολύ κοντινό, το Γιάννη τον Παπαϊωάννου, ένα εξαιρετικό άνθρωπο όπως ακούμε και εμείς λένε, και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν τραγουδάτε όλοι μαζί, ρε παιδιά. Αυτή η βραδιά θα περάσει ωραία. Για λένε μου, για λένε
Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ο Σπύρος και ο Αδριανός είναι από τις σταθερές εκπομπές. Αυτή η εκπομπή έχει κάποιες σταθερές. Μια από τις σταθερές λοιπόν αυτά τα δύο παλικάρια. Τα οποία χορεύουν έτσι για το κέφι τους μόνο. Τα λαϊκά παιδιά πρέπει να είναι οι σταθερές. Έτσι, έτσι, έτσι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Άνα θεμάτι όλο τελειώνευσε. Έλα, Αδριανέ. Λοιπόν, όση ώρα παίζατε το τραγούδι, γυρνάει κάποια στιγμή ο ένας τυχουργός και λέει στον άλλον, ο Φασουλάς τον Κατσούλη. Λέει, ρε Ηλία, εμείς γιατί δεν γράφουμε τέτοια τραγούδια. Και λέει ο Κατσούλης, θεία απλότητα. Θεία απλότητα, ναι. Μα ο Παπαϊωάννου δεν έγραφε για να εντυπωσιάσει, έγραφε γιατί το ένιωθε, ούτε για να γράψουν καλές κριτικές στα περιοδικά και τέτοια πράγματα και να τον παίξουν στη τηλεόραση. Έγραφε αυτό που ένιωθε. Πολύ απλά πράγματα, άμεσα, λιτά. Δωρικά.
Και γι' αυτό είναι ωραίο το τραγούδι. Είναι αυτό απευθύνεται. Αλλά και εμείς όμως, ναι, για να γράψουμε τέτοιο τραγούδι, δεν μπορούμε να γράψουμε σήμερα τέτοιο τραγούδι, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα εντελώς. Και ποιο παράθυρο θα ανοίξει και ποια. Είναι για αλουμίνια τα παράθυρα. Και σε ποια, ναι, ναι. Και σε ποια σπίτια και ποια πεισματάρα. Ναι. Αλλά καλά το παράθυρο, το κάνεις και ξύλινο. Την πεισματάρα που την πεις. Έτσι, αυτό είναι. Ξέρει, ότι το παράθυρο. Ένας παλιγμένος σκοτεινό πάει και στο παράθυρο, πρώτα παίρνει τηλέφωνο. Στέλνει SMS. Μήνυμα, SMS. Έχει SMS, SMS. Σας έχω πει στην Καρδίτσα που πήγα, πάω μια βόλτα εκεί στα χωριά, ας πούμε. Πώς το λένε το SMS στην Καρδίτσα. SMS. Σώστηλα, μόστηλε, σώστηλα. Λέγε, δάσκαλε, πώς συνεχίζουμε. Δεν είμαι δασκαλομαθητής, είμαι Σπύρο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λέμε να πάμε μέχρι τα μικρασιατικά παράλια, διότι ξέρουμε, ας πούμε, ότι σε μια κούπα βράζουμε όλοι. Οπότε λέμε να έρθει ο παλιός ο Λάλε σας, να πούμε και ένα τραγουδάκι, να χορεύσετε. Σήκω ρε Παναγιώτη, σήκω ρε, Αηδόνη, σήκω ρε. Παιδιά, αυτοί που λένε, οι κριτικοί που λένε ότι η παράδοσή μας είναι η Κρήτη, μόνο είναι ο Μουντέζης Κορδαλός, είναι γελασμένοι. Αυτοί που λένε στην Ήπειρο ότι η παράδοσή μας είναι ο Πετρολούκας ο Καλτσιάς είναι γελασμένοι. Νομίζω ότι η παράδοσή μας είναι και ο Πετρολούκας, είναι και ο Σκορδαλός, είναι και ο Τζιτζάνης, είναι και ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, έτσι, είναι και ο Κουροσάβα, είναι όποιος εξέφρασε βαθιά ανάγκη του και βαθιά αλήθεια αυτού του κόσμου. Κάτι, κάτι, όποιος εξέφρασε κάτι που κάποια στιγμή σε πείραξε μέσα σου. Αυτό. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Και ο Τζίμι Χέντριξ, ας πούμε. Και ο Τζίμι Μόρισον. Σε καινούρια βάρκα πήγα, σε καινούρια βάρκα πήγα, σε καινούρια βάρκα πήγα και στον Αηγιώργη βγήκα, και στον Αηγιώργη βγήκα. Βλέπω ναύτες παλικάρια, βλέπω ναύτες παλικάρια, βλέπω ναύτες παλικάρια που ψαρεύανε τα ψάρια, που ψαρεύανε τα ψάρια. Έχετε ψαράδες ψάρια, έχετε ψαράδες ψάρια, έχετε ψαράδες ψάρια, ας τα ακούς και καλαμάρια, αχ ας τα ακούς και καλαμάρια. Έχουμε δεν τα πουλάμε, έχουμε δεν τα πουλάμε, έχουμε δεν τα πουλάμε, με τους φίλους θα τα φάμε, με τους φίλους θα τα φάμε. Γεια σου Σπύρο. Με τους φίλους θα τα φάμε. Yeah.
είμαστε. Βεβαίως. Καναρίνη μου γλυκό, σι μου πήρε στο μυαλό. Το πρωί σαν με ξυπνάς, όταν γλυκό και λαϊδάς. Δικό σας. Καναρίνη μου γλυκό, σι μου πήρε στο μυαλό. Το πρωί σαν με ξυπνάς, όταν γλυκό και λαϊδάς. Μπράβο. Γιαρικό πουλί, σι θα με τρελάνεις. Με τη γλυκιά σου τη λαλιά, σκλάβο σου θα με κάνεις. Ένας γιαρικό πουλί, σι θα με τρελάνεις. Με τη γλυκιά σου τη λαλιά, σκλάβο σου θα με κάνεις. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Αχ, να μπορούσα να κάνω αυτό τον μανέ που έκανες και τι καλό στον κόσμο. Για πες μου για τον Παναγιώτη τίποτα. Ναι, ο Παναγιώτης είναι συμπατριώτης μου και είμαι περήφανος γι' αυτό. Κοντά τα χωριά σας. Ναι, είναι κοντά. Εγώ είμαι από το Ξυλόκαστρο, ένα χωριό κοντά στο Ξυλόκαστρο και αυτός είναι από την αρχαία Κόρινθο. Αλλά έχω στο μυαλό μου μια πολύ συγκινητική εικόνα, ίσως από τις πιο συγκινητικές, γιατί όταν ήταν παιδί θαύμα ξεκίνησε, 13 χρονών, σε ένα τοπικό κανάλι, εμφανιζόταν πολύ συχνά. Και θυμάμαι τον πατέρα μου βουρκωμένο συνεχώς να τον ακούει και να μην επικοινωνεί με το γύρο, την πραγματικότητα, ας πούμε. Και του χρωστάω αυτήν την εικόνα τη συγκινητική. Σε ταξιδεύει ο πατέρας σας. Ναι. Παιδί θαύμα ήταν και τώρα είναι θαύμα όχι μόνο στην Κορινθία. Τώρα είναι μεγάλο θαύμα. Δεν είναι μόνο στην Κορινθία, ήταν τη Κορινθία. Σε μεγάλο θαύμα. Είναι uno miracolo grande. Αγόρι μου.
Παιδιά, αυτά τελικά, αυτά είναι τα θαύματα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν είναι. Αυτά είναι τα θαύματα. Να είσαι παιδάκι 8 χρονών 9 και να λες κλέφτηκα. Ναι, ναι. Στάβλα, τραγούδια, δύσκολα. Σαν να ντρέπεσαι λίγο, ε. Μικρό παιδί, κλέφτηκα τραγούδια. Και πήρες και βραβεία, νομίζω. Έχεις πάρει και βραβεία σε κάτι διαγωνισμού. Και... Εγώ τον πρωτάκουσα σε μια βραβεία που είμαστε στην Ορεινή Ναυπακτία πρώτη φορά πριν από χρόνια. Ποτιδάνια. Και συγκλονίστηκα, του λέω, παιδάκι μου. Είναι συγκλονιστικό. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Α, είναι αλήθεια. Και εσείς γεμάτοι αρετές είστε όλοι. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να υποδεχτούμε λίγο την κυρία Αναφόνσου, η οποία καθυστέρησε εδώ. Η κυρία Αναφόνσου, ας πούμε, εντάξει, δεν μπορεί να έρθει και στην ώρα της. Αναφόνσου θα ήταν αλλιώς. Πώς θα μιλάμε, παιδιά. Καλώς μας ήρθες. Να είστε καλά. Τέλειωσε από το Βόρειο Ελλάδος. Τέλειωσα από το Βόρειο Ελλάδος, ήρθα στην Νότιο. Καλά πήγατε όμως, ε. Πολύ καλά. Πολύ καλά, σκίσατε. Ναι, πολύ καλά. Θαυμάζω πάρα πολύ. Αυτά τα παλιωτόμαρα, τα ξέρεις, ε. Μ' αρέσουν πολύ. Παλιάθρωποι, παλιάθρωποι. Ήταν και να συνεργαστούμε, αλλά... Μας χαλιάσατε την εκπομπή, δεν είναι. Εγώ στην εκπομπή θέλω ανθρώπους να πούμε, οι οποίοι να βγαίνουν στην τηλεόραση, να βγαίνουν στα παράθυρα, να είναι κάτι. Αυτό είναι. Δεν είναι σεμνή. Ναι, τους κυνηγάς και δεν βγαίνουν. Δεν θα δείτε παλιωτόμαρα. Άρα στην υγεία μας. Άρα βίβα. Με κατάστροφες, με κατάστροφες, με τυρακή, με κατάστροφες. Ανεφοδιασμό, ρε παιδιά, ανεφοδιασμό. Με υγρά καύσιμα, ρε παιδιά, υγρά καύσιμα θέλω. Α, το ρίξουμε στο νερό σε λίγο, να την ακούσουμε. Μπαμπάκο, χτυπάνε την πρώτα. Αχ, Παναγίτσα μου. Γυρίζω από εδώ, γυρίζω από εκεί να οικονομήσω 5 φράγκα να θρέψω την οικογένειά μου. Ψάχνω κι αυτό τον Καραγιώζ, τρομάρα του πού να έχει πάει, για κάτσε να πάω στο σπίτι. Να, κοίτα. Ένα μπρος και δύο πίσω πηγαίνει. Προχθές πήγα στο γιατρό. Μεθυσμένος. Για να μου πει τι έχω. Που δεν μπορώ να κοιμηθώ και στην κουσίνα τρέχω. Πες μου γιατρέ μου να χαρείς. Τι λέει. Ποιο βάσανο με δέρνει. Φαλτσάρης τρομάρας σου. Κι αν δεν ακούσω δυο πενιές, ο ύπνος δεν με παίρνει. Κι αν δεν αρπάξω ένα κεφτέ, ο ύπνος δεν με παίρνει. Έλα εδώ, βρε. Με ρώτησε στα σοβαρά αν είμαι πεινασμένος. Μπράβο. Κι εγώ του είπα δυστυχώς πως είμαι λυσασμένος. Έκανε τη διάγνωση και μου είπε με σοφία. Τι σου είπε? Πως πάσχω από κουζινίτιδα και κεφτεδομάνια. Να κατή. Δεν τρέπεσαι, βρε, ήπιες. Ήπια λίγο. Γιατί το κάνεις αυτό, βρε Καραγιώζη? Δεν σε πήγα, βρε, την προηγούμενη εβδομάδα στο γιατρό με το βιβλιάριό μου? Δεν έχεις και βιβλιάριο, τρομάρα σου. Δεν φταίω εγώ, το είχα φταίει. Που μας έχεις Καραγιώζο πέφτες ανασφάλιστο. Και σου είπα, γιατρός, να μην ξανακουμπήσεις το ποτήρι του κρασού στο στόμα σου. Δεν ακουμπάω το ποτήρι. Αλλά πίνω απευθείας από την κανάτα. Δεν τρέπεις. Γιατί ήπιες? Δεν φταίω εγώ, ρε Χακατζάρο, ταβερνιάρης. Τι σου είπε? Παιδάκι μου περνά από την ταβέρνα. Ναι. Αντί να κάνει το κοροϊδό μου, λέει ψ, Καραγκιόζη. Ναι. Έλα εδώ, μου λέει, έχω ένα κρασίγιο ματάρι καινούριο. Και μπαίνω μέσα, μου λέει, πιέζε και θα γίνεις 10 χρόνια νεότερος. Αμπά. Αμή. Και τι έγινε? Κάθομαι κάτω, μου λέει, πιέζε ένα κατοσταράκι. Πίνω ένα κατοσταράκι. Ωραία. Μου λέει, πώς αισθάνεσαι τώρα? Του λέω, πήγα 35 χρονών. Παναγία μου, μπράβο Καραγκιόζη. Και μετά μου λέει, πιέζε άλλο ένα. Κάθομαι, πίνω άλλο ένα κατοσταράκι. Ναι. Πώς αισθάνεσαι τώρα? Του λέω, αισθάνομαι 25 χρονών παλικάρι, έτοιμο να ξεκινήσω τη ζωή μου. Μπράβο. Μετά? Μετά μου λέει, πιέσαι άλλο ένα. Τι πιέσαι άλλο, ρε? Πίνω άλλο ένα κατοσταράκι. Πώς αισθάνεσαι? Μου λέει τώρα, του λέω, 15 χρονών, κοντεύω να τελειώσω το λύκειο. Μπράβο Καραγκιόζη. Μετά? Μετά μου λέει, πιέσαι άλλο ένα. Τι πιέσαι άλλο, ρε Θεόφοβε? Πίνω άλλο ένα. Ναι. Μου λέει, πώς αισθάνεσαι τώρα? Του λέω, 5 χρονών παιδάκι, με κοντά πατερολάκια και ναυτικά. Παίζω στο πάρκο. Μπράβο Καραγιώζη. Σηκώνουμε να φύγω. Ψ, μου λέει, έλα εδώ, το κρασί δεν πλήρωσε. Είσαι στα καλά σου, του λέω. Ζητάς λεφτά από 5 χρονών παιδί να πάρει στον πατέρα. Έλα βρε, έλα βρε, να πάμε, να πάμε Καραγκιόζη μου, να γλεντήσουμε. Να γλεντήσουμε. Να ακούσουμε τους Χαΐνιδες. Ωραία πράγματα. Ο Αποστολάκης. Τι με έβαλε και είπε. Πού βρε?
που παίξαμε τον Καραγκιόζη στο Eurovision. Μπράβο Καραγκιόζη μου, σου άξιζε γιατί είσαι καλήφωνος. Ναι, αμέ. Πες μας ένα τραγούδι τώρα πριν ξεκινήσουν οι καΐδες. Άκου εδώ να δεις τι λέει. Φασουλάδα, αγάπη γλυκιά μου. Τουρουρουκ, τουρουρουκ, τουρουρουκ. Λαχταρό να πέσεις μες στην κοιλιά μου. Σιγά. Τουρουρουκ, 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 τουρουρουκ. Απ' τον καιρό που σε έχασα λιώνω, το όνομά σου φωνάζω με πόνο. Φασουλάδα. Τι κάνεις έτσι βρε, μόνο κατώ τα βασόλια να μην κολλήσουν. Πάμε βρε, πάμε, πάμε να σε κεράσω, έλα πάμε στο καφενείο. Στο καφενείο? Ναι, σε κεράσω ένα καφέ. Σε ποιο καφενείο πας? Στο Συντριβάνι, δεν πάω εκεί. Γιατί? Καφετζής είναι μπαγάσες. Τι σου έκανε βρε? Άσε με λένε 4 χρόνια τώρα που χρωστάει κάτι λεφτά. Ναι. Και δεν του τα έχω δώσει ακόμα. Με τρομάρα σου εγώ πληρώνω. Πάμε να ξεκινήσει και το πρόγραμμα να παίξουν οι Καΐνιδες. Πάμε. Ρέαρχο. Να σου πω. Είναι τιμή μου που σε έχω φίλε ρε παιδί μου. Είσαι καταπληκτικό ρε φίλε. Σας ευχαριστώ. Να σου πω. Είναι δικά σου τα κείμενα? Ναι. Σε μεγάλο μέρος βέβαια. Είναι αυτός ο σχεδιασμός. Και ο Καραγκιόζης είναι κοινωνικό θέατρο. Έκανε κοινωνική κριτική και αυτό τον έφαγε. Είχε μεγάλο στόμα. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, κύριε Κατσούλη, η θεία απλότητα στο χιούμορ εδώ, η θεία απλότητα που λέγαμε, έτσι. Φοβερό είναι. Η θεία απλότητα. Το απόλυτο αθώο χιούμορ. Μα είναι που, και πάρα πολύ καλό. Εγώ δεν τον είχα ακούσει, ως όνομα μόνο, αλλά άκουσα και λίγο από το δίσκο που έχουν κάνει με τους Καΐνιδες και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω να μας παίξει κανένα κομμάτι από αυτό. Να μας παίξει κανένα κομμάτι, ναι. Ναι, θα παίξουμε μετά. Ένα γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, βέβαια, πρέπει να πω ότι το καλοκαίρι θα περιοδεύσουμε μαζί με τον Άφτο Δανέγκη. Δηλαδή, το καλοκαίρι ετοιμάζουμε μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα που το πρώτο μέρος θα είναι συναυλία, το δεύτερο Καραγκιόζη με τον Άφτο Δανέγκη και το τρίτο είναι χορός και γλέντι για όλους. 3-1. Τώρα θα μας πεις τίποτα για. Βέβαια, θα τραγουδήσουμε τώρα, παιδιά. Μερικά σέρβικα να χορέψετε. Το πρώτο σέρβικο που θα ακούσετε είναι η μουσική δικιά μας σε στίχους του Κωστή του Φασουλά και τα άλλα δύο ενός μεγάλου συνθέτη του Τσιτσάνη του Βασίλη που είναι στην παράδοση όλων μας. Έχω τώρα που βαριέμαι. Όσο κι αν βιαστώ δεν θα προφτάσω. Τώρα που τα μάτια σου μου λένε άλλη μια φορά να τα διαβάζω. Σήμερα κυκλοφορούν όσα δε μας αφορούν και έχουν βγει για να χαρούν το ρεπό της εβδομάδας. Σ' αγαπώ μην το γελάς, αύριο θα'ναι για μας. Μπέλιδες της εχωρής κοιλάδας. Σε καρδιά να στήσω γλέντι. Χρόνια τώρα δεν ακούς που λένε η δουλειά πως τρώει τον αφέντη. Σήμερα κυκλοφορούν όσα δε μας αφορούν και έχουν βγει για να χαρούν το ρεπό της εβδομάδας. Σ' αγαπώ μην το γελάς, αύριο θα'ναι για μας. Τους τεμπέλιδες της εφορής κοιλάδας. Σήμερα κυκλοφορούν όσα δε μας αφορούν και έχουν βγει για να χαρούν το ρεπό της εβδομάδας. Σ' αγαπώ μην το γελάς, αύριο θα'ναι για μας. Τους τεμπέλιδες της εφορής κοιλάδας. Πάμε τσακαδέρα στο παξέτσι.
μαρικούλα, γλυκιά μου μαρικούλα, να σου παίξω φίνο παγλαμά. Στον καγινή βαρκούλα, γλυκιά μου μαρικούλα, να σου παίξω φίνο παγλαμά. Στην Ακρόπολη, στην Πάρτα, κάπου και στα κουτσουρά στο Καλαμάκα. Μάρκο θα σε τρελάνει, να ακούσεις το τζιτζάνι, να σου παίξει πίνο παγλαμά. Μάρκο θα σε τρελάνει, να ακούσεις το τζιτζάνι, να σου παίξει πίνο παγλαμά. Κι στο πεξινάρι σε φίνο ακρογιάννη, να σου παίξει φίνο παγλαμά. Κι από εκεί στο πεξινάρι σε φίνο ακρογιάννη, να σου παίξω φίνο παγλαμά. Στον ίδιο το σκοπό. Φέρτε μου να πιω το ακριβότερο πιωτό. Εγώ πληρώνω τα μάτια τ' αγαπώ. Φέρτε μου να πιω το ακριβότερο πιωτό. Εγώ πληρώνω τα μάτια τ' αγαπώ. Κατακρίνεις, μη με παίρνεις για τρελό. Εγώ πληρώνω τα μάτια π' αγαπώ. Μη με κατακρίνεις, μη με παίρνεις για τρελό. Εγώ πληρώνω τα μάτια π' αγαπώ. Τα δάκρυα βροχή. Σίγουρα θα πάμε μια και φτάσαμε ως εκεί. Εσύ στο κόμμα και εγώ στη φυλακή. Σίγουρα θα πάμε μια και φτάσαμε ως εκεί. Εσύ στο κόμμα και εγώ στη φυλακή.
καράκι μου στριφτό, τη ζωή μου το κραυτό παίζω μες στο χέρι μου όπως το μαχαίρι μου. Τσιγαράκι μου στριφτό, το φιλί της το καυτό και πατώ στον ώμο μου κλήρα για το δρόμο μου. Και πατώ στον ώμο μου κλήρα για το δρόμο μου. Μου στριφτώ, πια δεν θέλω να σκεφτώ φίλους που διαβήκανε κι ύστερα κρατήκανε. Τσιγαράκι μου στριφτώ, έφυγα για να κρυφτώ απ' του κόσμου τα δικό κι από το τρελάτικο, απ' του κόσμου τα δικό κι από το τρελάτικο. Άσε την υγειά σου, να είστε καλά, παιδιά. Άσε την υγειά. Βίβα. Βίβα και βίβα. Τι θα κάνουμε με Δημήτρη τώρα. Λοιπόν, Σπύρο, τώρα θα παίξουμε δύο τραγούδια. Το ένα δικό μας και το άλλο είναι από το Αφγανιστάν. Θα τα παίξω Περικλής, αυτό το όργανο. Α, θα δω και το επιτέλους. Πώς το είπαμε το όργανο? Ραμπάμπ. Ραμπάμπ. Να δούμε το ραμπάμπ και να το ακούσουμε.
αυτή πια να σπάσει κι ώρες ώρες θα ζει αίμα σαν χυμό από κεράσι. Ο πω 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 πω. Και η μόνη μου αλήθεια είναι ότι σ' αγαπώ. Είναι ότι σ' αγαπώ. Ήταν αυτό από το Αφγανιστάν. Τι ήταν, αφγανικό ήταν αυτό το τραγούδι. Ναι, από το Αφγανιστάν. Υπέροχο τραγούδι. Υπέροχο. Thank you.
σε μάχη μόνο μια βραδιά. Να σου δείξω την αγάπη με τη μυρωδιά. Να γυρώ σου ένα κορίτσι να χβάρει καημέ. Να χορεύαμε αντικρί να σε χαιρώ. Λοιπόν, εμείς τους έχουμε γράψει κατά τα λεγόμενά σου, τους στίχους αυτούς τους έχουμε γράψει εμείς, έτσι, μπράβο μας. Να μου να ερημοκλήσει, να μου να ερημοκλήσει και κερί λιανό, να περνάς να με ανάβεις κάποιο δειλινό. Κάθε δειλινό. Μπράβο μας, παιδιά, μπράβο. Δηλαδή, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα από εμάς. Δεν λέμε από μετριοφροσύνη, ούτε από σεμνότητα. Ούτε μετριόφρο να σήμαι, ούτε σεμνός. Έτσι, το αν λέμε ότι τα τραγούδια ανήκουν στον κόσμο και στο συλλογικό ασυνείδητο είναι μια μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Που βέβαια δεν ευνοεί το εμπόριο που ευνοεί του Σταρ. Έτσι. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ότι κανονικά δηλαδή εμείς πρέπει να πληρώνουμε τον κόσμο που μας ακούει. Μας κάνει την τιμή και αν έχετε μας ακούει. Έτσι. Όπως πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Αυτό που λες το έχω ακούσει μόνο από έναν άνθρωπο, από τον Κώστα του Χατζή. Έχει δει. Λέει ακριβώς το ίδιο. Ο Κωστάκης ο αγαπημένος. Πελαγάρ με νίζω και έχω πλώρα το γαϊμό και έχω την αγάπη πρίμα κι αγνώ το χωριστό και έχω την αγάπη πρίμα κι αγνώ το χωριστό. Ορίστε, μου έχεις κάνει.
κάψει την καρδιά. Μαύρη μοίρα το έχει γράψει να μακρύνω να χαθώ και να ζω μακριά απ' την Κρήτη για το χείλη μ' αγαπώ και να ζω μακριά απ' την Κρήτη κι από εκείνη μ' αγαπώ. Θάλασσα μην με διώνεις μακριά, ορίστε μου έχεις κάψει την καρδιά. Λιώνεις μακριά, ορίσε μου έχεις κάψει την καρδιά. Μια χαρά βγει
μόλις ανοίξεις τα ειδόνια, ωραία τα ειδόνια, με γελάσαν και μου είπανε οχ, 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 ωραίο χαρός δε με παίρνει, καλέ δε με παίρνει, μη με παίρνεις χάρε, μη με παίρνεις, γιατί δε με ξα, με ξαναφέρνεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παναγιώτη. Γεωργία Μητάκη. Γεωργία Μητάκη, το είχε πει πρώτη. Για Μητάκη, βέβαια. Όπου. Δυο κορίτσια και ένα παιδί. Δυο κορίτσια και ένα παιδί. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο, ρε πάνω. Ευχαριστώ. Λέγε μαθητά. Μαθητά. Λοιπόν, θέλουμε να παίξουμε τώρα ένα τραγούδι δικό μας, αφιερωμένο στο πιο ταπεινό, αλλά το πιο σημαντικό δημιουργό του κόσμου. Θέλουμε να παίξουμε ένα τραγούδι που λέγεται Συνταγές Μαγειρικής. Στο φαΐ της μια γεύση μαγική και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της και έδινα στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Κίμηνα μες στο κάριδο και κόκκινο πιπέρι, τότε δεν είχε πέρι να αλλάξει μια νευχή, χαμήλωσε στη φωτιά μετά την πρώτη βράση, να γίνω γαλλικάση ξανά από την αρχή. Να χαμήλωσε στη φωτιά μετά την πρώτη βράση, να γίνω γαλλικάση ξανά από την αρχή. Τέτοια που γύρω φύτρωσαν άσπρα του γάμου κρίνα,
κολοϊκιά με κύρινα που είχε ονειρευτεί. Αυτή η στίχη και αυτό το τραγούδι, τι να πω ρε παιδιά. Μπράβο στο συλλογικό υποσυνείδητο. Δηλαδή είναι ο υπέρτατος ποιητής πραγματικά. Μπράβο σας, μπράβο σας. Δηλαδή. Δόξα στο δείξαν το φως. Μπράβο. Υπέροχο. Μπράβο μαράκι μου, μπράβο. Υπέροχο τραγούδι. Είναι στο τελευταίο δίσκο αυτό? Είναι στο δίσκο. Έχουμε βγάλει ένα δίσκο δίπτυχο πέρσι με τίτλο «Ο Γητευτής και το Δρακοδόντι». Είναι μαζί δηλαδή. Ο Γητευτής περιέχει 19 τραγούδια. Το Δρακοδόντι ένα μεγάλο μια ώρα. Αυτό είναι από το Γητευτή. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Ε, τι είναι? Πασά μου. Καλημέρα Καραγιώζη. Καλώς τον Πασά μου. Τι γίνεται? Σκεφτικό σε βλέπω. Σκεφτικός είμαι Καραγιώζη, γιατί προσπαθώ μέσα εις τους αξιωματικούς του Σεραγίου, μάλιστα, να βρω έναν άνθρωπο άξιο να είναι, να σταθεί δίπλα μου σαν διπλωμάτης, να μπορώ να τον παίρνω σε ξένες αποστολές, να μπορώ να τον εκουβαλάω όπου μπορώ, ναι, και να είναι ένας άνθρωπος έξυπνος με κοφτερό μυαλό. Και δεν έχεις μέσα τους τόσους αξιωματικούς? Μέσα σε όλη την κυβέρνηση δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να πετάει σπίθες στο μυαλό του? Καραγιώζη, έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε δύσκολη θέση. Θέλω έναν άνθρωπο να μπορεί να διπλαρώσει και τον πιο άξιο διπλωμάτη. Έλα Πασά μου, εγώ το κάνω κάθε μέρα αυτό και δεν μπορούν οι αξιωματικοί σου? Εσύ, εγώ. Μπορείς δηλαδή εσύ να φέρεις βόλτα τους έμπειρους διπλωμάτες, τους έμπειρους αξιωματούχους? Πώς δεν μπορώ? Έλα Καριώζη, εγώ θα σου δώσω ένα μεγάλο χρηματικό ποσό εάν μπορέσεις να μου το αποδείξεις. Πώς θα δίνεις? 100 λίρες. 100 πύρες λίρες. 100 λίρες. Εντάξει. Για τη ρακή του αποστολάκι τελείωσε. 4 κιλά έφερε μόνο ευλογημένη. Δεν πειράζει. Λάγε λοιπόν, τι θες να σου πω για να πάρω τις 100 λίρες? Πες μου, απόδειξέ μου ότι είσαι διπλωμάτης. Πες μου ένα μεγάλο ψέμα. Ένα τόσο μεγάλο ψέμα που να μην μπορώ να το αρνηθώ κι εγώ ότι είναι ψέμα. Δηλαδή εσύ μπορεί να πεις ο γάιδαρος πετάει. Ναι. Θα σου πω πετάει. Πασά μου, πώς μπορώ να σου πω εγώ ψέματα? Γιατί? Εγώ Πασά μου δούλευα δίπλα στο συγχαμένο τον πατέρα σου, τον καμαρίτη, τον Ζαρκαζίν Πασά. Εσύ δούλευες δίπλα στον πατέρα μου? Ναι. Πώς δεν σε είχα πάρει χαμπάρι? Ήταν η καρέκλα μπροστά και δεν φαινόμουν. Μου φαίνεται ότι με κοροϊδεύεις. Τι λέω ψέματα? Μπορεί να μου δώσει 100 λίρες? Όχι, όχι. Λες αλήθεια? Ήμουν αξιωματικός του πατέρα σου. Ήμουν υπασπιστής. Τι μου λες? Βεβαίως. Τι έκανες ακριβώς? Ήμουν της μυστικής υπηρεσίας. Έβγανα τα σκυλιά περίπατο. Και εγώ σε μεγάλωσα πάνω στα πόδια μου. Τι λες, βρε Νιαούρη? Πόσο χρόνο είσαι? 45.
αν υπολογίσει και ένα χρόνο που ήμουν άρρωστος, θα ήμουν 46. Εγώ είμαι 62 και με μεγάλωσες απάνω στα πόδια σου. Δεν θυμάσαι που σε έκανα δαχτυλίκι σου να και κατρουλείς και με κατούραγες. Θα σε κρεμάσω. Λέω ψέματα. Ναι, δόμψε 100 λίρες. Λες αλήθεια. Εκεί που λες πασά μου, που σε κράταγα στα πόδια μου, μου λέγει ο συγχωρεμένος ο πατέρας, αυτό το παιδί δεν θα γίνει ποτέ κυβερνήτης. Τι, να δεις που είναι μπούφος. Σου έλεγε έτσι, μήπως λέω ψέματα. Όχι, όχι. Λες αλήθεια. Δεν με πιάνεις. Εκεί λοιπόν μια μέρα που σε βγάλαμε βόλτα στο πάρκο, σε δίνει στην Ταντά και μου λέει, έλα κύριε Πασπιστά να πάμε μια βολτίτσα. Ναι. Περπατάγαμε εκεί στο πάρκο, βγήκαμε στη μεγάλη λεωφόρο, περνάμε από το κοσμηματοπολείο. Μπράβο, που ήτανε στη μεγάλη λεωφόρο. Ναι. Κάνει έτσι στη βιτρίνα και τι να δει. Τι να δει. Βλέπει ένα δαχτυλίδι με ένα διαμάντι απάνω σαν καϊσί βερίκοκο. Ουελά. Και μου λέει, αυτό είναι ό,τι πρέπει για τη γυναίκα μου, τη Βαλιδέ Χανού. Τη μητέρα μου. Ναι, να της το πάρω δώρο. Ωραία. Ήτανε και η επέτειος των γάμων της. Ναι. Μπαίνουμε μες στο κοσμηματοπολείο, βλέπει το δαχτυλίδι, τα συμφωνούνε, κάνει έτσι τη ζέπη του, δεν είχε λεφτά. Τι. Δεν είχε λεφτά. Του λέω, μην αλυσικείς πασά μου, θα σε δανείσω, εγώ ήμουν πάντα οικονομημένος. Θέλει να πεις ότι ο πατέρας μου δεν είχε απάνω του ούτε μεντζίτη. Τίποτα, φράγκο, και εγώ είχα λεφτά και τον εδάνησα. Είσαι ψεύτης. Είμαι ψεύτης, λέω ψέματα, να μου δώσει. Όχι. Λες αλήθεια. Α, μπράβο. Κάνω έτσι, το κουμπάω 300 λίρες που είχε το δαχτυλίδι. Ναι. Το αγοράζει, το κάνουν ένα ωραίο πακετάκι, το παίρνουμε, πάμε στο σεράι. Αλλά μόλις μπήκαμε στο σεράι, κάτι του ήρθε μια σκοτούρα στο κεφάλι. Ναι. Μου λέει, δεν αισθάνομαι καλά, κύριε Πασπιστά, ξάπλωσε σε ένα τιβάνι. Πριν να βγει το μισάωρο, τον είχαμε χάσει. Επέθανε από τα ουζά. Τι λες βρε αλήτη, τι λες βρε ψεύτη, ο δικός μου ο πατέρας σε πέθανε στο πεδίο της μάχης. Δηλαδή λέω ψέματα ότι πέθανε στο κρεβάτι. Όχι. Λες αλήθεια. Α, μπράβο. Μεγάλος πανικός μες στο σεράι. Ανακατεύτηκε ο κόσμος, κλαίγανε, φωνάζανε. Εγώ από τη στεναχώρια μου, γιατί είμαστε πολύ φίλοι με τον πατέρα σου, κάτι έπαθα, στράβωσε το στόμα μου και έκανε γεια. Και βγήκα όψο στον δρόμο και άρχισα να περιπλανιέμαι. Σε πήρανε σε ένα οι αξιωματικοί να σε πάνε στην υψηλή πύλη που ήσουν μικρό παιδί να σε ορκίσουνε. Ναι. Και εγώ πασά μου κατάντησα όπως με βλέπεις. Δεν μπόρεσα να βρω τα λογικά μου παρά πριν από λίγα χρόνια, όταν εγνώρισα τη γυναίκα μου. Με περιμάζεψε, κάναμε τρία παιδάκια. Αλλά δεν μπόρεσα ποτέ να ορθοποδήσω. Είμαι κουρελής, ξυλωμένος, μπαλωμένος, ξυπόλυτος. Όπως με βλέπεις σήμερα. Τι έπαθες? Είμαι από γαϊδουρός, ο γάμος, συγκινιέμαι. Και τι έγινε? Να, τώρα που σε βρήκα πασά μου. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με να φτιάξω τη ζωή μου. Τι μπορώ να κάνω για σένα? Να μου δώσεις τις 300 λίρες που μου χρώσταγε ο πατέρας σου. Τι λες βρε, λέει, νέξι πολλιά. Ο πατέρας μου που αναπαύτηκε η ψυχή του και δεν είχε αφήσει κανένα χρέος πίσω του, σου χρωστούσε 300 λίρες. Μάλιστα, να μου δώσεις να φτιάξω τη ζωή μου. Λες ψέματα. Ψέματα λέω. Είσαι ένας ελεηνός ψεύτης. Το βεβαιώνεις εδώ ενώπιον του κοινού ότι είμαι ψεύτης? Ναι. Ψέματα λέω ότι μου χρώσταγε ο πατέρας 300 λίρες. Ναι. Είμαι ψεύτης. Βεβαίως. Αφού λέω ψέματα, δώ μου τις 100 λίρες. Όχι, όχι, όχι. Λες αλήθεια. Τότε δώ μου τις 300. Ωλα. Το ελεηνό. Με δίπλωσες, Καραγιώζη, σε μία κόλλα χαρτί. Σε προσλαμβάνω. Θα μου δώσεις τα λεφτά? Βεβαίως. 300, 400, 500. Αλλά θα έρθεις στο πλάι μου και σε διορίζω γενικό διπλωμάτη και όχι μόνο αυτό, διασκεδαστή και γελοτοποιό του σεραγίου. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί? Εγώ πασάμα, μα έρθω στο σεράι, δεν γίνεται να δουλεύω αλλού. Πού δουλεύεις? Είμαι γελοτοποιός της Ρωμιοσύνης ολόκληρης. Ο κόσμος γελάει μαζί μου και όποιος γελά ζει και χρόνια πολλά. Μπα. Μπου. Δεν πας δηλαδή να δουλέψεις ιδιωτικός? Όχι. Και γιατί πήγες με τους χαΐνιδες? Γιατί είμαι χαΐνης κι εγώ, γι' αυτό πήγα. Και στην εκπομπή του Παπαδόπουλου γιατί πήγες? Γιατί είναι μάγκας Πυριώτης και τον εγουστάρω, έτσι μ' αρέσει. Τότε λοιπόν, Καραγιώζη, υποκλίνουμε κι εγώ σε αυτό. Έλα μέσα να σε τρατάρω. Πάμε. Πάμε να σε κεράσω ένα μπακλαβά. Πάμε στην κουζίνα να την κάνουμε να αναστενάξει από την κατανάλωση. Φύγαμε.
Τα επόμενα δύο τραγούδια, που θα χορέψετε βέβαια, είναι σε ρυθμό Καλαματιανό, είναι συνθέσεις του Κώστα του Μουντάκη, και αυτό δείχνει πώς πραγματικά γίνεται η όσμωση μεταξύ των παραδόσεων. Ο Μουντάκης γράφει πάρα πολύ όμορφα Καλαματιανά, ορισμένα τραγουδίες σε όλη την Ελλάδα, στην Ελλάδα. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει ποια είναι, νομίζω ότι είναι παραδοσιακά, είναι του Μουντάκη του Κώστα. Και τα δύο που θα σας παίξουμε τώρα τα έχει ερμηνεύσει μια μεγάλη μορφή τη ελληνική τέχνη, ο Νίκος Οξυλούρης. Και ήταν μεγάλος καλλιτέχνης ο Οξυλούρης ο Νίκος για τον εξής λόγο. Δεν ήταν μόνο χαρισματική φωνή. Ήταν αυτό που θα θέλαμε να έχουμε σαν έθνος. Δηλαδή περηφάνεια και μεγαλοψυχία. Ίσως σε πειρασμό με βάνει. Ίσου σε πειρασμό με πάνει. Πραγματιές.
δική μου καρδιά. Μια αγάπη το χατήρι με κάνε τραγούδιση. Και ζητιάνω και διαβάτη και φτωχό πραγματευτή. Και ζητιάνω και διαβάτη και φτωχό πραγματευτή. Χάλια πάνω από άλλα απόψε. Χάλια. Χαΐνιδες. Χάλια. Τι, πώς συνεχίζουμε αυτά? Παιδιά, συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο Νίκος Ξυλούρης. Πώς να σοπάσω μέσα μου. Ωραία. Πολύ σπουδαίοι στίχοι. Βέβαια, ο Νίκος Ξυλούρης, το ξέρουμε όλοι, τον Νίκο Ξυλούρη σαν τραγουδιστή. Όμως στην Κρήτη, μαζί με τον αδερφό του, ένα σημαντικό λαούτο, καταπληκτικός παίκτης, ο Ψαρογιάννης Ξυλούρης,
έχουν πολύ ωραίες συνθέσεις. Λοιπόν, θα σας παίξουμε τώρα μερικά συρτά που αγαπηθήκανε με τη φωνή του Νίκο, τη λύρα του και το λαού του, το αδερφού του Ψαρογιάννη, να χορέψετε. Αγαπώ τη μάνα μου, την αγαπώ. Τη μάνα μου την αγαπώ, γιατί πονεί για μένα. Γιατί πονεί για μένα. Αγή, μα όχι αγάπη μου γλυκιά. Μα όχι αγάπη, μα όχι αγάπη μου γλυκιά. Όχι αγάπη μου γλυκιά, ως αγαπώ εσένα. Όπα, όπα, ως αγαπώ εσένα. Μη μου ξυπνάς το παρελθόν, μαμά, μαμά. Μη μου ξυπνάς το παρελθόν, αφήσ' το να κοιμάται, αφήσ' το να κοιμάται. Γιατί πολύ πονεί, γιατί πολύ πονεί η καρδιά, αμάν, αμάν. Γιατί πολύ πονεί η καρδιά όταν παλιά θυμάται. Όταν παλιά θυμάται. Ασουμίτσο. Καράβια, καράβια, καράβια πάνε. Πάνε στο γυαλό και γλάρισον αέρα.
Λοιπόν, θα παίξουμε ένα κομμάτι τώρα. Θέλω να τα ακούτε κι αυτό, ένα ακουστικό κομμάτι. Και λέγεται ο Ακροβάτης. Και ένα μικρό κομματάκι μετά θα παίξουμε η Λεβεντιάνη μια πληγή. Όταν ρωτήσαν τον ακαδημαϊκό τον Κακριδί, το ξέρετε, στο πανεπιστήμιο οι μαθητές του λέγανε, δάσκαλε, ποιος είναι ο ελληνικός λαϊκός δημοτικός πλούτος. Έλεγε αυτή τη μαντινάδα, η Λεβεντιά είναι μια πληγή που πάντα αίμα τρέχει. Θεέ μου και πώς την ευαστά εκείνος που την έχει. Πάμε να πείσουμε τον Ακροβάτη και αυτό. Είδεστε όλοι τον Ακροβάτη που τραπαλίζεται. Για είδεστε όλοι τον Ξενοπάτη πως δε ζαλίζεται. Για είδεστε τον Ακροβάτη κι όταν πέφτει γελά και ποτέ δεν κλαίει, ποτέ δεν κλαίει. Είδεστε που έχει το έρημο πουλί αίμα στο φτερό, πετάκια στο βρε θανάτου βόλι κόντρα στο καιρό. Με το καιρό να είναι κόντρα έχει τιμή σαν πετάς, να μένεις μόνος, να μένεις μόνος. Δέστε όλοι, δέστε και μένα, άλλο δε ζητώ. Που έχω στους ώμους ξερασπασμένα και ακρόβατο. Γύρισε κάτω η μέρα κι ακόμη εσύ να φανείς, μη κλαις πουλί μου, μη κλαις πουλί μου. Γύρισε κάτω η μέρα κι ακόμη εσύ να φανείς, μη κλαις.
παιδιά είναι μια πληγή. Άντρες αμάν αμάν. Αχίλε παιδιά είναι μια πληγή που πάντα αίμα τρέχει. Που πάντα αίμα τρέχει. Θεέ μου και πως τον βαστά, άντες αμάν αμάν. Θεέ μου και πως την έβαστα, εκείνος που την έχει, εκείνος που την έχει. Γίλε παιδιά είναι μια πληγή που πάντα αίμα τρέχει, που πάντα αίμα τρέχει. Να ερωτευτώ. Την αγαπάω ρε παιδιά, την αγαπάω, δεν ξέρω τι να κάνω. Κι άμα τη βλέπω τρέμουν τα ποδάρια. Να την Καραγκιόζη. Ελενίτσα μου. Καραγκιόζη μου. Να σε φιλήσω. Ας τα φιλιά καλέ. Γιατί μωρέ? Γιατί Καραγκιόζη μου αυτό που μας συμβαίνει είναι τραγικό. Γιατί είναι τραγικό? Όλος ο κόσμος αγαπιέται επειδή είμαι φτωχός και ο πατέρας είναι εισαγγελέας. Όχι. Θα έρθω να σε ζητήσω. Θα έρθω και θα του πω, θα αλλάξω ρούχα, θα βγάλω αυτά, ναι, και θα βάλω τα ίδια. Καραγκιόζη μου, σ' αγαπάω, αλλά δεν είναι αυτό. Αλλά τι είναι? Κάνα μεγάλο έγκλημα. Έγκλημα? Ναι. Τι έγινε? Είμαι έγκυος. Και εγώ είμαι ο φερέγκυος. Εσύ Καραγκιόζη μου, παρασυρθήκαμε. Νέα παιδιά είμαστε, τι να κάνουμε. Τώρα τι θα κάνουμε? Θα έρθω να σε ζητήσω από τον πατέρα σου. Δεν ξέρω, είναι παλαιόναρχον. Αχ Θεέ μου, πώς θα του το πούμε? Να πάω να σφίξω 3-4 ούζα και να έρθω να τον ευρώ, να του ζητήσω το χέρι σου και να του πω την αλήθεια. Πρέπει να του τα πεις όλα. Γιατί ο μπαμπάς είναι παλαιόναρχον. Μου λέει ότι στον καιρό του, όταν φαινόταν της γυναίκας ο αστράγαλος, γινόταν επανάσταση. Τώρα θα πάω να πιω τα ούζα μου και θα έρθω να σε ζητήσω. Αχ Θεέ μου, να μας βοηθήσεις. Ωρε μανούλα. Βάστα να πιω να ούζω. Α, και πού να το... Ο πεθερός. Κοίτα τι με βρήκε. 2 μήνες πριν πάρω τη σύνταξη να πρέπει να αντιμετωπίσω μια τόσο δύσκολη υπόθεση. Ήρθε ο κύριος διοικητής και μου είπε ότι έγινε ένα φωνικό. Ένα φωνικό στο πάρκο. Σκοτώθηκε μια γυναίκα, τη βρήκανε χτες το βράδυ με ένα κατσαβίδι καρφωμένο στην πλάτη. Ή υδραυλικός το έκανε ή ηλεκτρολόγος. Αυτό το έγκλημα πρέπει να το εξιγνιάσω για να πάρω κι εγώ έτσι κάποιον μπράβο μεγάλο πριν να πάρω τη σύνταξή μου. Μπα, είναι αυτός που έρχεται. Χαίρετε. Για έλα εδώ εσύ, ύποπτος μου φαίνεται. Πώς λέγεσαι? Όπως λέγανε τον πατέρα μου. Και τον πατέρα σου? Όπως λένε εμένα.
Βρε το όνομά σου πώς είναι, με γράμματα γραμμένο. Πώς σε φωνάζουνε, με το στόμα κύριε. Βρε παιδί μου, πώς είναι γραμμένο το όνομά σου. Στην ταυτότητά μου απάνω. Και έχω και 4 μήνες που θα περιμένω για να μου βγάλουν την καινούρια. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Δεν μου λες, έχεις τίποτα να μου πεις, παρατήρησες τίποτα παράξενο στη γειτονιά. Ού, τα ξέρει όλα. Κύριε εισαγγελέα μου, ορίστε. Εγώ φταίω. Τι? Έχω να σου πω, ναι, για ένα έγκλημα για το οποίο είμαι υπεύθυνος. Α, τυχερός είμαι τον έχω πιασμένον. Για λέγε μου λοιπόν, εσύ το έκανες το έγκλημα. Το γνωρίζεις? Πώς δεν το γνωρίζω, ένας εισαγγελέας τα ξέρει όλα. Όπω του τα είπε, τα ανακάλυψε. Εσύ το έκανες, εγώ το έκανα. Για το παραδέχεσαι έτσι, γιατί να μην το παραδεχτώ, αφού θα φανεί σε λίγο καιρό. Α, και δεν μου λες, ορίστε. Πού έγινε το έγκλημα? Ε? Λέω, πού έγινε το έγκλημα? Το έγκλημα έγινε στο πάρκο. Α, αυτός είναι. Πότε έγινε? Βράδυ. Βράδυ γίνονται αυτές οι δουλειές. Και πώς έγινε το έγκλημα? Ε? Λέω, πώς έγινε? Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Θέλω να μου πεις λεπτομέρειες. Εδώ μπροστά στον κόσμο. Βεβαίως. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρεις πως γίνονται, δεν είσαι δουλειές, μεγάλος άνθρωπος είσαι. Θέλω να τα ακούσω πως έγινε ακριβώς. Οχου, τι μας βρήκε. Τέλος πάντων, να, εκεί συναντηθήκαμε. Ναι. Αλλά πλάι-πλάι καθόμαστε στο χορτάρι. Ναι, ναι. Πες μια κουβέντα ο ένας, πες μια κουβέντα ο άλλος, έγινε το έγκλημα. Λογοφέρατε? Όχι, ξαπλωθήκαμε κατευθείαν. Δεν μου λες όταν έγινε το έγκλημα? Μάλιστα. Ήταν εμπρούμητα ή ανάσκελα? Έλα σε παρακαλώ, τώρα δεν τρέπεσαι λιγάκι? Δεν γίνονται να σου πω τις λεπτομέρειες. Λέγε μου βρε. Από ό,τι θυμάμαι ήτανε ανάσκελα. Γιατί εμείς τη βρήκαμε μπρούμουτα. Μπρούμουτα τη βρήκατε? Βεβαίως. Θα είχε γυρίσει για να μην πιαστεί. Και πώς το έκανες το έγκλημα? Ε? Πώς το έκανες? Την πίεσες? Όχι, το ήθελε και εκείνη. Τι? Αυτό σου λείπει να μας λες τέτοια ψέματα. Θα σε πάω για ανάκριση. Μα γιατί, εγώ ήρθα να στο ομολογήσω. Να ελαφρύνεις τη θέση σου. Όσο μπορώ. Ωραία. Δεν μου λες. Τι είναι? Το εργαλείο. Mm. Που έκανες το έγκλημα. Ναι. Το έχεις μαζί σου? Γιατί εσύ τα αφήνεις σπίτι σου? Βρε, μου είπανε ότι το είδανε. Ποιος το είδε? Ένας περαστικός, αλλά μετά εξαφανίστηκε. Αφού έφυγα εγώ, εξαφανίστηκε και το εργαλείο. Τι? Το έχεις μαζί σου? Μάλιστα κύριε, μαζί μου το έχω. Να το βγάλει, να το δω. Έχει κοπέλες εδώ, δεν πάει. Θέλω να το βγάλεις το εργαλείο, να το δω. Μα δεν δε γίνεται ρε παιδί μου. Να το βγάλεις, να το ακουμπήσεις χάμου, στο πάτωμα. Μωρέ, εγώ άμα το βγάλω θα ακουμπήσεις το πάτωμα, αλλά δεν είναι σωστό, πώς να σου πω. Θέλω να δω το εργαλείο και κατάσχεται θα το πάω στην ασφάλεια. Και εγώ τι θα γίνω μετά? Γιατί σκέφτεσαι να ξανακάνεις τέτοιο έγκλημα? Όχι, σκέφτομαι να την παντρευτώ. Τι? Σκέφτομαι να τη ζητήσω την κόρη σου. Την κόρη μου? Ναι. Μα για ποια κόρη μου? Για την κόρη σου την Ελένη, που την έχω αφήσει έγκυο. Αυτό το έγκλημα που έκανα. Για στάσου βρε παιδάκι μου. Για την κόρη μου μιλάς? Ναι, έχουμε σχέση. Και έμεινε έγκυος? Ναι. Αυτό είναι το έγκλημα? Αυτό είναι κύριε. Πάπα τι πήγα να πάθω, πήγα να πιάσω λάθος άνθρωπο. Βρε παιδί μου, εγώ νόμιζα ότι επρόκειτο για πραγματικό έγκλημα. Όχι, είναι όπως το λέει ο λόγος. Ε, τότε λοιπόν να έρθεις στο σπίτι να τα συζητήσουμε. Τι πήγα να πάθω, να πάω έναν αθώο άνθρωπο στη φυλακή? Έλα σε παρακαλώ, πώς σε λένε? Καραγκιόζη, αλλά οι φίλοι μου με φωνάζουνε Ζούλη. Ωραία, έλα λοιπόν, έλα σε παρακαλώ και θα τα συζητήσουμε όλα. Ανθρώπινα είναι αυτά, στην οργή πήγα να μπερδευτώ. Πω πω μανούλα μου, βαράτε παιδιά, κανένα τραγούδι, ξεφτυλιστήκαμε. Αν το έλεγε κατευθείαν, ήταν αλλιώς. Του Αγίου Ευαγγελίου το αναπρόσκουσμε.
Το καιρό εκείνο ο άνθρωπος της η ρώτησε αυτόν: «Δάσκαλε, δάσκαλε, τι γαρπίζω, είναι ζωή αιώνιων κληρονομήσω». Δόξασαι, Κύριε, δόξασαι. Απεκρίθη δε αυτός, απαρνήσε αυτόν, αράτω τον σταυρό σου. Πλούσιοι πτώχευσαν και πείνασαν, οι δεξιντούντες των Κύριων, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Τι τα θέλεις τα λεφτά, να τα κάψεις τι τα θες. Τα λεφτά είναι δανεικά και για να ζουν τακτικά, να τα κάψεις τι τα θες, μήπως τα έχεις κι από χτες. Μήπως θα έχεις κι από Τρία χασάπικα, το ένα δικό μας και τα άλλα οι δυο είναι ενός μεγάλου συνθέτη ελληνικής μουσικής, του Μάρκου Βαμβακάρη. Αγάπησες ποτέ, ποιότερος είχα πόσο ήθελα να σε έχω. Μες στην καρδιά, μες του μυαλού μου το περνέ, να προματίζεις τη ζωή μου ό,τι έχω. Μες στην καρδιά, μες του μυαλού μου το περνέ, να προματίζεις τη ζωή μου ό,τι έχω. Άδειο κουφάρι βρήκες έτσι από με, έναν καθρέφτη βιαστικής λάγνας ματιά σου. Ένα γράμμα που δεν άνοιξες ποτέ, τα έχει αγγίξει μονοπάτια της καρδιάς σου. Πως ένα γράμμα που δεν άνοιξες ποτέ,
ποτέ. Να έχει αγγίσει μονοπάτια της καρδιάς σου. Μακραίνω άμα δεν φεύγω από κοντά σου. Αυτή τη ρωτά διαράξω σε βγάσου. Κι αν χάνω από τους χάρτες μου σημάδια, φταίει που έριξα στραβά της τύχης μου τα ζάρια. Αγάπησες ποτέ. Γραφτό δεν ήταν απ' της μοίρας το μελάνι. Να είναι τα λόγια μου για σένα κατητές, παρά μονάχα τα ποινή φτωχή ζητιάνη. Να είναι τα λόγια μου για σένα κατητές, παρά μονάχα τα ποινή φτωχή ζητιάνη. Κι αν χάνω από τους χάρτες μου σημάδια, φταίει που έριξα στραβά της τύχης μου τα ζάρια. Μακραίνω να δεν φεύγω από κοντά σου. Αυτή τη ρωτά χαράξω σε βγά σου. Κι αν χάνω από τους χάρτες μου σημάδια, φταίει που έριξα στραβά της τύχης μου τα ζάρια. Τα
βασιλιάρικα σου μάτια με έχουν ξετρελάνει και λογάρια σαν παλάτια σκλάβο με έχουν κάνει. Παραζωνώ σαν το κεράκι λιώνω, με παιδεύεις γιατί δεν μ' αγαπάς. Παραζωνώ σαν το κεράκι λιώνω, με παιδεύεις γιατί δεν μ' αγαπάς. Στα αλήθεια κι αν για σένα κλαίω, έχω φλόγα μες στα στήθια, άκου που σου λέω. Σ' αγνάντευω, σε λατρεύω, μη γαριώνεις γιατί θα τρελαθώ. Σ' αγνάντευω, σε λατρεύω, μη γαριώνεις γιατί θα τρελαθώ. Συντροφιά μου δίνεις μόναχα τον πόνο. Η μάτια σου, η άστατη καρδιά σου μου έχουν πάρει το δόλιο που μυαλό. Η μάτια σου, η άστατη καρδιά σου μου έχουν πάρει το δόλιο που μυαλό. Μεγάλε Μάρκο! Στην υγειά μας ρε παιδιά. Σας καλημερίζω και σας προσκυνώ πολυχρονεμένε μου καπιτάλ Πασά. Ο Θεός να ευλογεί τα ρούχα μες στη σκάφη σας και τα πολεμικά σας τα αεροσκάφη σας. Good morning. Good morning, Χατζηβάτη. Στο δορυφόρο σε έψαχνα και στη γη σε βρήκα. Έβαλα μάλιστα και το μεγάλο μου αδελφό να σε εντοπίσει. Πασά μου, αν με διατάξετε και στη φωτιά θα πέσω και θα γεννώ σαλεπιτζής απόξω από το κογκρέσο. Του παλατιού σας τα αυγά εγώ να καθαρίσω, τους κουραμπιέδες της λαμπρής όλους να ξεσκονίσω. Και αν διαβάτης είσαστε να γίνω εγώ γεφύρι και αν γεννείτε ποντικός εγώ κεφαλοτήρι. Καλά, καλά, Χαλτζαϊβάτη. Σε γύρευα γιατί θέλω να ανακοινώσεις όλο το Βιλαέτη ότι απόψε στην πλατεία θα γίνει διαγωνισμός τραγουδιού Eurovision. Ο νικητής θα πάρει 1000 χρυσές λίρες και την κόρη μου την πανέμορφη Ευρώπ Χανούν. Πάρε και 2 λίρες για τον κόκο σου. Με προσβάλλετε Πασά μου, έλα τώρα Χατζηβάτη. Μα δεν ήταν ανάγκη, αλλά μια που τις βγάλετε από την τσέπη σας, να μην τις ξαναβάλετε και σκιστεί από το μέσα έξω. Πήγαινε τώρα και κάνε αυτό που σου είπα. Τρέχω μεγαλειότατε και δεν κοιτάζω πίσω. Αυτό το μέγα γεγονός όλους να διαλαλήσω. Κι αν πρώτο θέμα δεν γεννεί το βράδυ στις ειδήσεις, να φας αμπελοφάσουλα και να έρθεις να με φτύσεις. Σε όλα τα ραδιόφωνα θα πάω να βάλω σποτ και όλοι στο διαγωνισμό θα τρέξουν σαν ρομπότ. Έβγε, Χατζηβάτη, έβγε, πηγαίνω. Κάτσε να πάω να βρω κι εγώ το φίλο μου τον Καραγκιόζη. Αχ, πού να είναι. Δεν είναι από εδώ, δεν πειράζει. Εγώ θα ξεκινήσω να τελελώ. Ακούσατε, ακούσατε. Κατά διαταγή του πολυχρονεμένου καπιτάλ Πασά θα γίνει σήμερα στην πλατεία απόξω από το σπίτι του Καραγκιόζη διαγωνισμός Eurovision. Γιατί ρε Χατζατζάρη φωνάζεις μεσημεριάτικα και ξυπνάς τον κόσμο από το βραδινό ύπνο? Τι σπρώχνεις βρε Γρουσούζη? Για να μου δώσεις τα λεφτά που μου χρωστάς. Από πότε βρε? Από τώρα. Θα με τρελάνεις Καραγκιόζη. Για ποιο λόγο βρε Γρουσούζη σου χρωστάω τα λεφτά? Για ψυχική οδύνη. Με ξύπνησες βρε κακούρια την ώρα που ονειρευόμουν, πως με πήρε ένα ποτάμι σάλτσα και με πήγαινε ίσα κάτω σε μια θάλασσα γεμάτη φασουλάδα.
Εσύ προσπαθούσες να με σώσεις, μα εγώ σου ξέφυγα. Τότε με ξύπνησες, Χατζηπαλαβιάρη. Αφού βρε Καραγκιώση δεν θες να δουλέψεις, τι σου φταίω εγώ? Πώς δεν δουλεύω, βρε Χατζηκαβιάρη? Δεν δουλεύω τον κόσμο. Δεν εργάζομαι στο Ξαπλόπουλο. Δεν ξεποδαριάζομαι στα συναλλητήρια. Στο τέλος θα πάθω καμιά υπερκόπρωση. Πάλι με μπερδεύεις, Καραγκιώση. Δεν υποφέρεσαι. Λέγε τώρα, ρε, γιατί γκαρίζεις κατά μεσήμερο? Μα είναι διαταγή του καπιτάλ Πασά Καραγκιώση να γίνει απόψε ο διαγωνισμός Eurovision. Eurovision. Ρε Κατατζάρη, για διαγωνισμό σου τιέν σε βάλανε να φωνάζεις μεσημεριάτικα. Μα όχι, βρε Καραγκιώση μου. Ρε Χατζατζάρη, το σουτιέν δεν είναι γύρω από τον Vision? Βρε παιδάκι μου, είναι διαγωνισμός τραγουδιού. Ο νικητής θα πάρει 1000 χρυσές λίρες και την κόρη του καπιτάλ Πασά, την πανέμορφη Ευρώπη Χανού. Ρε Χατζατζάρη, θα έχει φασουλάδα. Μα τι λες, Καραγκιώση μου, τα πράγματα θα είναι πολύ επίσημα. Θα έχει αυγά ζαμπών, τεπών και λοιπόν, αλλά καρμπών, μορταδέλα σαν σαμπρέλα, μανιτάρια σαν ομπρέλα και φουρνέλα φυγεκέλα. Τάρτες, τούρτες σαν σαρσέρ και γαρδούμια μορτισέρ. Για κασέρι, κομπρεσέρι, χειρομέρι σαν τρακτέρι από το αρνί τζιγέρι. Μπακαλιάρο με τα σκόρδα που είναι γιατριά στη Λόρδα. Τρομάρα σου, Αποστολάκι μου, βγήκε η ψυχή. Και τώρα που γίνε και μόδα, φέρε τσέπες με τη φόδρα για να βάλουμε το ξύλο, μια μπροστάτζα για το φύλλο, δυο. Και φέρε 12 σεντούκια να χωρέσουν τα χαστούκια και 2 δίφυλες ντουλάπες να χορέψουν τις φάπες. Μη σπρώχνεις, βρε. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Τι λένε, Χατζηχαβιάρη? Όπως τα ακούς, Καραγκιώση μου, πολύ επίσημα. Μάλιστα λένε πως θα το παρουσιάσει και περίφημη παρουσιάστρια Ξανθομπουνταλού Χανούμ. Έρε μανούλα μου, θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Πάμε, Καραγκιώση μου, να ακούσουμε τους διαγωνιζόμενους. Πάμε να ακούσουμε το Σαμπρέλα. Μπράβο. Την Ταμ Ταμ, ναι. Και το Μοδάντι, πάμε. Πάμε, Καραγκιώση μου. Μπάρμπα Τράβα, μη σκοντάψεις μπαστούνόβλαχε. Από εδώ, κύριε Μπάρμπα Γιώργο. Καλωσορίσατε. Γεια σου και σένα, Τσούπρα μου. Καλέ, τι είναι αυτά που βλέπω εκεί στο βάθος? Κατσίκες στο χώρο που γίνεται το φεστιβάλ Eurovision? Οι ευτούνες είναι μπυρμπύλο και σταμάτω οι προβατίνες μου. Εγώ θα κραίνω το σκουπό και φτούνες θα χορεύουν. Μέσα έξω του λαγκόνι το βυζί βυζί μπαλκόν τσιρ 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 και τραλαλά το ποδάρι πιο ψηλά. Καλά, κύριε Παρμαγιώργο, αφού τα κορίτσια συμμετέχουν στο χορευτικό, θα κάνουμε μια εξαίρεση, όπως με ειδοποιούν τώρα και από το Ευρώπη Σαράι. Μα για να σε ματαδότσου πριν. Ωραία, τι μπυρμπυλωμάτικο είσαι εσύ, κοκόνα μου. Για άλλα να σε πάρω στη στάλη να φας ξηρομιτζήθρα, κουλοτσοτήρ, ξινόγαλο να καρδαμώσει, να γίνζω μπουρλούδικο, να σου κάνω κιτ 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 μάτς μουτς ταρταρ, να γαργαλιστούμε, να σου διάξω την κουργουλαβίδα, να σε έρθει λίγο ψυχιά. Κύριε Παρμαγιώργο, συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά ξέρετε, μυρίζετε. Μουρε. Να το πεις και να το μεταπείς, Τσούπρα μου. Μια φέραν μυρωδικό σαβούτυρο παραγγελιά από το κομπιούτερο και ίντερνετ που είχα πάνω στο Μαντρί. Κύριε Παρμαγιώργο, πλένεστε τακτικά? Πιο συχνά κάνει εμβόλια. Σώπα, λουριασμένο. Σιωπή, Καραγκιώση, απαγορεύω την παρεμβάση. Μη μιλάς κατά κομμένο, θα ζαβαλοκόψω. Μα μυρίζει κάτι σαν σκόρδο, κύριε Παρμαγιώργο. Α, αυτόν είναι το φυλαχτάρι για το μάτι. Δεν το πιστεύω. Καλέ, αυτό είναι δαγκωμένο. Κι ότι ο κλεφτουριάρικο ήταν υψίδι που το έφτιαξε το χνέρ. Κοιμήθηκα το μεσημέρι μια στάλα και ήρθε το σπλινάντερο μυρικόγκος και μου έφαγε το μισό σκόρδο. Μα δεν το πρόκανα. Αν το πιάσω το σαβρακιασμένο θα το λυσάξω στο ξύλο. Τέλος πάντων, ας περάσουμε στο θέμα. Κύριε Μπαρμπαγιώργο, το τραγούδι σας πώς λέγεται? Φωναχτά και κλαψάρικα. Φωναχτού κλαψάρικα δηλαδή. Δεν καταλάβατε, εννοώ να του δώσετε τίτλο. Ούτε τίλιο ούτε φασκομιλιά δεν κάνει για το τσιριό, Τσούπρα. Ενώ πώς ονομάζεται το τραγούδι που θα μας πείτε? Α, το ονόμασα η Προβάτα Ευαγγελιό. Κυρίες και κύριοι, ο Μπαρμπαγιώργος θα μας πει ακαπέλα το τραγούδι «Η Προβάτα Ευαγγελιό». Η Προβάτα Ευαγγελιό το Σαββάτο είχε τσιριό και σκούτσε σαν καραμούζα περ τηλέφωνο τη δρούζα και το φάνω ασκητή για να μάθω το γιατί και το ψυχαναλυτή για να μάθω το γιατί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπαρμπαγιώργο. Πολύ θα ήθελα να πάμε διακοπές στη Στάνη. Η Αλλάδο. Μα ίδια. Μπράβο. 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 Thank you.
παντρεύεσαι, μου λέει, πως παντρεύεσαι, μου λέει. Για να την μπορώ.
το πιωτό πέφτω με μεθυσμένη. Σχεδόν αγαπημένη, καθείς να κοιμηθεί. Και μοιάζει τούτη σιωπή με λίγο πριν την ώρα. Σαν τη στερνή την ώρα που θα επιτεθεί. Και μοιάζει τούτη σιωπή με λίγο πριν την ώρα. Σαν τη στερνή την ώρα που θα επιτεθεί. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Βόνη. Όσα το έρημο, όσα το έρημο δεν βρει. Όσα το έρημο δεν βρει, που μες στα όρια πάνω. Να σε χαρώ, που μες στα όρια πάνω. Γεια σου ρε Μαριό. Μ' αρέσει να με αμόνακτος. Μ' αρέσει να με αμόνακτος. Έτσι πολλούς δεν κάνω. Όσα το έρημο δεν τρύπουνε στα όρια πάνω. Ο κόσμος, κι αμάς ο κόσμος σκοτεινιά. Κι αμάς ο κόσμος σκοτεινιά, γεμίζει να γυρίζω. Να σε χαρώ, γεμίζει να γυρίζω. Καΐνεις, καΐνεις και τσιγάρα πιείς. Καΐνεις και τσιγάρα πιείς, τις ελπίδες να σκορπίζω. Παραπονώ, τις ελπίδες να σκορπίζω. Thank you.
Μπράβο ρε Μαρίες, μπράβο ρε Μαρίες. Εσύ πρέπει να είναι τραγουδίστρες, δε μερακλίνες. Και στο χορό και στις μαγειριές και στον έρωτά τους και στα... Και στο Σύρια Ξέσυρα και παντού. Και στο Σύρια Ξέσυρα, στον Τάρι Νάξη, στο Μάλε Βράση. Πάμε κύριοι συνάδελφοι. Έχουμε να παίξουμε τίποτα. Εκείνο το παλιό καιρό το καπηλιό μου κι άλλος καημός και τσικούδια βαρμένα μέσα στην καρδιά με το όνειρό μου και κάθε μέρα που βραδείς του χιουτισμένος ο βαρδής με το λαούτο το κρασί του στον όντα στον άμανε του να κεντά το κόσμο τούτο. Ποιος θα προσφέρα στη γωνιά που για δυο χίλια βυσσινιά τα σιγοπίνει. Παίρνει νερό σαν τραγούδι που το λαούτο του βαρδί το πόνο σβήνει. Κι ο μύρος πιάνει το χορό, το χώμα μόνο έχει οκτρό χρυσά παλάτια. Σε κάποια θάλασσα πλάτια θυμάται κόκκινα φωτιά τα δυο του μάτια. Λέγα ο ήλιος να μη βγει στην αγκαλιά σου. Όνειρο βάρκα με πάνια να σεριανίζω το ντουνιά με τα φιλιά σου. Άργο το ζάλο μου βαρύ ήτανε ψεύτικος μπορεί ο έρωτάς σου. Το διαβάτε στα στενά αν είδα μάτια καστανά σαν τα δικά σου. Πώς να δικάσω μια ζωή και ένα αστέρι το πρωί που τρέμω σβήνει. Στο ερυπωμένο καπήλιο ένα μου όνειρο παλιό έχει υπομείνει. Πώς να δικάσω μια ζωή και ένα αστέρι το πρωί που τρέμω σβήνει. Στο ερυπωμένο καπήλιο ένα μου όνειρο
παλιό έχει υπομείνει. Κάπου εδώ τελειώσαμε με τους Φαΐνιδες. Νομίζω ότι είναι μόνο η αρχή αυτή. Το που γνωριστήκαμε δηλαδή. Κάθε τρεις και λίγο εδώ θα είμαστε. Αν και είναι ακριβοθόρητοι και καλά κάνουν. Χαΐνιδες πας στα βουνά, Χαΐνιδες στη χώρα. Καλά κρατάτε μάγκες μου, μας πήρε κάτι φορά. Καλή σας, ευχαριστώ. Χαΐνις και τσιγαρακείς, τις ελπίδες να σκορπίζω. Όσο παρούν τα σύνερα, άμα κάμα, ταϊλι, 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 τζαν, 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 με λέει να κάνει την παϊρά. Είναι μισό και με μισή, θέλει να με σκοτώσει.